οικογένεια. Πάρε Γιώργο, έλα Εφραίμ, χάλβα να κύλα κολλητήρια, έλα χετζετσάρι. Μαρέστρο βάλε ένα καλαματιανό σερβικό ροκ. Οπ, οπ, οπ. Οικογένεια να μας σε δούνε ο κόσμος, όλοι έξω. Όσους δεν ξέρουν με λένε χενζιαβάτι. Με δηλώσει κι αν αποφάσει στο σκομάτι. Το ξέρω. Όλα καλά, δεν θέλω τίποτα να αλλάξει. Κάνε ό,τι κάνω. Η ησυχία μου να έχω κι με εντάξει. Εμάς οι φίλοι μας λένε πολιτεία. Σατανιστές. Παρελθόντος και του μέλλοντος πατήρια. Ονειρευόμαστε μια νέα Ελλάδα. Βλάκες των πρώτων τραπεζιών δεν ήρθαν ακόμα. Εγώ είμαι από όλους η πιο αδικημένη. Γιατί καλέ? Η Αγλαία που τα πάντα υπομένει. Τι σου κάνα? Νοικοκυρά δίχως σύνταξη καμία. Θα σου δώσει και το Πασόκ. Με τον Αγώνη στη γωνία. Του Μπαρμπαγιώργου σας λέει καλησπέρα. Σπέρα. Του Βέλιγε κατώ ζαχάρι κανιφέρα. Του ξένους όλους γουστάω να τους διώξουν. Και της Ελλάδας τους οθρούς να φαλουκόψουν. Ο Μπαρμπαγιώργος με τα ψηλά ρεβέν. Εσύ? Εγώ είμαι φίλε μου η νέα Ελληνίδα. Παιδί μου. Σε τελόπεδο μπορεί την Αλπαρτίδα. Γουστάρω επίθαυρο, Μερσέντες και σπινάκια. Αμάξι, καμπριό και άντρα με βραδιά. Εμένα πες. Εγώ με φίλη το ξένο το κεφάλαιο. Καμούρα. Και έχω τρόπο, εγώ παμπάλεω. Ό,τι πουλάτε στη φτύνια τα αγοράζω. Σας το πουλάω ακριβά και έτσι τη βγάζω. Να συστηθώ εγώ μονάχα τώρα μένει. Η εξουσία είμαι όλων ιερωμένη. Ο Πάγκαλος. Παχαίνεται κι εγώ όλο σας κλέβω. Στις πλάτες σας πατάω για να ανέβω. Έτσι όλη η Ελλάς βρίσκεται στα κουρπαλάς. Όλο παλιό τραβηγμένοι μας το τέλος ενωμένοι. Στους αιώνες των αιώνων και καμάρι των προγόνων. Γιατί η Ελλάδα είναι μια κριτή Μακεδονία. Κι όσοι φίλε πολεμάνε τα κομμόδια μας να πάνε. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Να. Μία είναι η χώρα. Η Ελλαδάρα, γνωρίζετε. Τι γίνεται, βρε παιδάκι μου. Τι γίνεται, βρε στον κόσμο, βρε. Τι γίνεται, κύριε Γιώργο. Τι τραβάει αυτή η Ελλάδα, βρε παιδάκι μου. Τραβάει. Όλοι την εχθρεύονται. Το ξέρω, κύριε Γιώργο. Είμαστε η μεγάλη χώρα του κόσμου και μα εχθρεύονται όλοι, βρε. Γι' αυτό μα εχθρεύονται, κύριε Γιώργο. Βρε από εδώ, βρε. Δεν ξεκίνησαν όλα, μωρέ. Δεν κερκιώζει, μα από εδώ. Ωραία. Δω μου τώρα 5 λίρες που χρωστάμε στον Οβραίο το χάλβα να κύλα.
Τι είπε να πει χρωστάμε, Κραγκιόζη, με εσύ τι χρωστά. Εγώ τι χρωστώ, αλλά αφού τώρα είμαστε παρέα, τι χρωστάμε μαζί. Είναι στι τόσε δόγε πάτε. Πρόσεξε με, Κραγκιόζη, yeah. Εγώ να σου πω κάτι που έχει σχέση με τον μπασά. Θα με κεράσει κανένα μπατσά τώρα που είναι αργά. Πότε χρονομένο με σπατσά. Με όρισε επισήμω μεσάζοντα για την πώληση τη επιχειρήσεω του ΟΤΕ. Και που λέτε ρε. Όχι, όχι, όχι. Πουλιέται και μοσχοπουλιέται, Καραγκιόζη μου. Και πώς θα τον πουλήσω με βράδυ. Δικός μας είναι. Παναγιά μου. Μα Παναγιά μου, Παναγιά μου. Παναγιά μου, τι είναι αυτό, βρε, εκεί πέρα. Εγώ νόμιζα ότι το ράψιμο ήταν έτσι, βρε. Όχι, βρε, Καραγκιόζη μου. Ρε, παιδάκι μου, μπάρα έχεις εκεί μέσα, βρε. Και να φανταστείς ότι δεν είναι όλα. Τα πιο πολλά τα έχω βάλει πίσω και τα έχω κάνει κόλλο. Ε, το χατζάρι, πώς τα λέει ο στόμας του. Ρε, παιδάκι μου, αυτός οπωσδήποτε. Θέλει 1,5 κιλό να κατουρίσει την καθισά του. Είναι με κεριώσει, πώς θέλεις έτσι. Λοιπόν, υποτεθείς το ότι πουλάμε τον ΟΤΕ μαζί συνεταιρικός δηλαδή. Ναι. Εγώ τι θα κερδίσω από αυτήν τη συνεργασία. 50-50 κεριώσει. Πάλι ο Τσένακο γλύφτη. Αναγκύλα Χάβα, Αναγκύλα Χάβα, Αναγκύλα Χάβα. Το κύριο Χάλβα Αναγκύλα. Κλακοτά μου. Ο Θεός να του κόβει χρόνια και να μου τα δίνει ημέρες. Καραγκιόζη, απατεώνα, κατέβαινα μέσα στις 5 λίρες γιατί είχα μολύσει το Βελιγκέκα να σε ψάχνει. Δεν πήρες τις 5 λίρες που σου στείλα. Όχι. Ρε Κατσατσάρη. Δεν σου είπα να δώσεις τις 5 λίρες που χρωστάμε στον Οβραίο το Χάλβα Αναγκύλα. Από χρέη παρελθόντων ετών. Γιατί δεν τις έδωσες. Δεν τις ξαναδώσω, Καραγκιόζη. Ορίστε. Μπράβο. Ναι. Και τώρα. Φάρμακα, τα φας φάρμακα. Φάρμακα να τα φας αυτά, φάρμακα. Α, ωραία. Ναι. Και τώρα πάμε να δούμε εκείνο το πλούσιο επιχειρηματία. Θα τσιπήσει. Το Βαρδίνο Γιάννη. Ναι. Μελά. Που ενδιαφέρεται να αγοράσει τον ΟΤΕ. Κρινγκιόζη, Κρινγκιόζη, όχι πως ενδιαφέρομαι, αλλά αν άκουσα καλά πουλάτε τον ΟΤΕ. Τσίπησε. Μάλιστα, ευρέω μου κύριε Καβαναγκύλε μου, και μάλιστα μου λέτε τα χαρτιά και τα φρυμάνια καθώς πρέπει με τον νόμο. Και πόσο αν επιτρέπεται. 50 λίρες, 2 ταψιά και οφτάδες και 2 γκαζοντενεκιάδες φοιτίνι. Τι λες βρε Κρινγκιόζη, 50 λίρες στον ΟΤΕ. Κρινγκιόζη, αν είναι για 50 λίρες ενδιαφέρομαι και εγώ σας δίνω 55. Τη φοιτίνι και 2 βαρέλια κολαμπούκια λέω. Βρε Κρινγκιόζη, ΟΤΕ κοστίζει πάνω από 1000 λίρες. Γιώση μου, τα άλλα θα τα βρούμε μετά. Δεν μου λες κύριε Χόλβο, Χόλβο Αναγκύλα μου, τώρα που σου πουλήσα τον ΟΤΕ. Μας χρειάζεσαι και τις πόρτες. Μα τι λέτε Κραγκιόζη, μα τι δεν το κάνω το κτίριο χωρίς τις πόρτες. Έλεγα μήπως το ήθελες ανοιχτό για να αιρίζεται. Αν χρειάζεσαι τις πόρτες, άλλες 1555 λίρες. Τι λες μωρέ, 55, αγόρασα τον ΟΤΕ και θες 1555 για τις πόρτες. Είναι από 30 φιλιά. Πώς χρειάζεσαι και τα παράθυρα. Είμαι χωρίς παράθυρα. 2,500 λίρες τα παράθυρα. 2,500 λίρες. Δεν σου χρεώνω τα παραθυρόφυλλα. Και μη σφίγγεσαι θα κεστείς. Εδώ κατημύρισε. Μας χρειάζεσαι και την κινητή τηλεφωνία τη Σαράιφων. Καρεντώση μου, χωρίς Σαράιφων κινητή δεν γίνεται. Άλλες 3,500 εδώ η τηλεφωνία. Καρεντώση, με καταλήστεψες, δεν έχω άλλο. Αν νομίζεις ότι σε εκμεταλλεύτηκα και στον επούλησα ακριβά, 55 λίρες στον επούλησα, τα διπλά τον αγοράζω 110. Τα διπλά, νομίζω ότι με συμφέρει πρώτα στο Καρεντώση. Δεν μου λες Καρεντώση, και τις πόρτες. Τα κράτα, κράτα. Αφού το πούλησε στη διπλή τιμή, κορόιτο τον έπιασε τον Καραγκιόζη. Σιγά μην ο Εβραίος κοροϊδέψει τον Έλληνα. Είσαι αποδοχά μου, Καραγκιόζη. Μπράβο, Καραγκιόζη μου. Εδώ που τα λέμε ψιλοτέτοιος μου φάνηκε ο Εβραίος. Τι ψιλοτέτοιος εννοείς, βρε Χατζετζάρη, δεν καταλαβαίνω. Ψιλοτιούτος. Ψιλοτιούτος, όχι ψιλό. Χοντερό. Χοντερό. Έλα τώρα να κάνουμε και δίκαια τη μοιρασιά. Δικαιότατα. Μπράβο. Εγώ, εσύ, εγώ. Μπράβο. Εγώ, εσύ, εγώ. Μπράβο. Εγώ, εσύ, εγώ ήτανε. Εγώ, εσύ, εγώ. Μπράβο. Εγώ. Όχι, μπράβο. Πάντως, Καραγκιόζη μου, μαζέμι είναι και ο ΤΕ. Ρε Χατζατζάρη, που λέτε ποτέ σε ο ΤΕΣ. Όχι. Που λέτε ποτέ σε ο ΤΕΣ και η Ελλάδα, ρε. Έρε, ακούμπαλάς, ρε, θα σε φάω, ρε, με καχούρα. Άντε, αποδοχά μου, και τώρα, κυρίες μου και κύριοι, αρχίζει η παράστασή μας στο Αχούρπαλάς, η μέγα Αχούρπαλάστασή Ελλάς, Αχούρπαλάς κλπ. Θα φάμε. Θα πιούμε και μόνο εμείς θα πληρωθούμε. Ρε,
πλατεία γίνεται ληστεία. Και... Μπορώ να έχω 10 λεπτά από τη ζωή σου. Αρχηγέ, έλα αρχηγέ, όπου να είναι από εδώ θα πέρασε. Έλα αρχηγέ. Δύσκολο στο μάτι, κύφω, ξένα. Τι να έρθει να μου σκίσει. Αυτός είναι από τα τόν. Αυτός είναι. Έλα εδώ, κορδάκι. Τι έγινε εδώ κάτω στον αρχηγό. Έλα εδώ, ρε. Με ποιους είσαι, ρε. Με εμάς ή με τους άλλους, ρε. Μίλω, ρε, θα πεθάνεις, ρε. Με εμάς ή με τους άλλους, ρε. Με εσάς είμαι. Με εμάς. Με εσάς είμαι, ρε. Ποιος το με εσάς, ρε. Με εμάς και το λέω. Με εσάς είμαι, γιατί παράτε. Γιατί εμείς είμαστε οι άλλοι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Τζον Μάλκοβιτς, Άντι Μακδάουελ. Ένα ζευγάρι. Έλα, τέλειο, να περάσετε μια όμορφη και ξεχωριστή βραδιά. Τέλειο, εδώ, τέλειο, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ας το διάλο. Ναι. Θέλω να βγούμε ραντεβού, λουλου, μικρή λίγια μου κατρουλουλουλου. Μ' αρέσει που σε παραλουλουλου, καταφέρσου και μερακλού. Δεν θέλω πια τη σουρλουλου τη μπουμπού, ήταν δε με πολύ γλωσσού η μπουμπού. Μπορεί να ήταν λουσσού η μπουμπού, είχε τα μπουκ ήταν τσιμπλού. Αφού του γνώρισες εμένα, έπαψες πια να σε παρθένα. Γιατί εσύ έχεις αντού, με τη λήξε στην κουρελού. Ιδού, κορίτσι μου, ιδού, ιδού το κλου δεν είναι φλού. Ιδού, κορίτσι μου, ιδού, ιδού το κλου δεν είναι φλού. Λάι, 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 λούλου. Λάι, 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 λούλου. Λάι, 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 φοβερός στίχος. Λάι, 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 λούλου, πάμε. Γελάει, είπαμε. Να. Γελάτε, παρακαλώ, θέλω συμμετοχή. Είμαι πλήρως κομπλεξικό άτομο. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Λάι, 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 λάι. Λουλουλου. Ωραία, μπράβο, μεγάλε. Λαλού. Λάι, 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 λάι. Κουτρουλού. Κουτρουλού. Α, στο διάλογο το κάνουμε. Κουτρουλού να μας κράξουν στα μούτρα μας. Έλα. Λάι, 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 λάι. Πού κουρεύεσαι να αγοράσουμε κουρτινάκια, ρε. Λάι, 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 λουλουλου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ρίξα μας μια μπουνιά με στη μούρη, έτσι που το πες. Θέλει μια ευγένεια. Λουλουλου. Να γίνει χαμός. Λάι, 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 λουλουλου. Τρία. Είναι δύο τα λου όμως, παρακαλώ. Είναι λουλουλου. Το άλλο είναι λαρικισμός. Λάι, 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 λουλουλου. Ωραία, ναι, πολύ. Λάι, πολύ, έλα. Λάι, 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 λουλουλου. Ακριμάλι μου, γαμώ τα μαλλιά σου, γαμώ. Έλα, λάι, 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 λάι. Πέτω, γαλιά, γαλιά, πέτω. Λάι, 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 λάι. Λουλού. Ωραίο, ωραίο. Είναι και εμπειριασμός από το καλαπόκι που έχω σαλάτα. Λοιπόν, λάι, 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 λάι. Λουλού. Αν θέλετε, πες το κανονικά. Σας παρακαλώ πολύ. Λουλού ήτανε κράξιμο, δεν ήτανε τραγούδι. Λάι, 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 λάι. Λου. Έλα, πάμε. Λάι, 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 λάι. Γλω. Να. Λίγο, για τραγουδάτε, κυρία μου. Λάι, 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 λάι. Καλά. Τι μούρι να φτύρε,
Λάι, 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 μη γελάτε, κυρία. Μη γελάτε. Λάι, 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 λάι. Αφότου γνώρισες εμένα, έπαψες πια να σε παρθένα. Γιατί εσύ έγινες αυτού, με τύλιξες την κουρελού. Την κορίτσι μου ειδού, ειδού το κλου δεν είναι φλού. Ερωτών, οι σαμιλητές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, καλωσορίσατε. Για αυτούς που δεν ήρθανε, κακό ψόφο να έχουνε. Δεν είμαι καθόλου κομπλεξικός, θα το δείτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Πάμε όλοι μαζί. Γιάννη μου, φιγούρα. One more time, all together, please. Κάνω μόνο μια μικρή παρένθεση να παρουσιάσω αυτή την ορχήστρα που σας διαβεβαιώ ότι είναι η καλύτερη ορχήστρα που παίζει αυτή την εποχή στην Αφρική. Λοιπόν, πέστε μου παρακαλώ όμως, θα ήθελα να μου πείτε εσείς κύριε Καραφλούγκεν, ποιο να παρουσιάσω πρώτο, γιατί δεν θέλω εγώ να ξεχωρίσω κανέναν. Ποιο να παρουσιάσω πρώτο. Το νεαρό με την κιθάρα. Το πήρα το μήνυμα. Μιχάλης Τσουκαλάς. The first guitar on Greek and Turkish. Yes. Ο Γιώργος Παταλός, ελεύθερο παιδί, δεν ξέρω, ενδιαφέρεται να συνάψει σχέση με ελεύθερη κοπέλα, αντιλαμβάνεστε, όποιος θέλει στο καμαρί να με πει και να τον δώσω εγώ ότι είναι. Αφήνω αυτόν επίτηδες, θα σας πω, είναι σωλίστα, θα μιλήσω τελευταία. Μάνος Νόφτος, το μεγαλύτερο ταλέντο της drums, γι' αυτό και το βάλαμε εδώ πέρα αυτό το, να με ευχήνετε το ταλέντο και μπλέκει με τα λουλούδια, κατάλαβα. Βασίλης Γούναρης. Ο μαέστρος μας, Κώστας Κωσταράκης. Φοβερά δάχτυλα, πολύ μακριά. Αυτός όλο το μάκρο στα άκρα, στα δάχτυλα το πήγε. Τέλος πάντων. Θανάσης Βασιλόπουλος. Γεια σου, Θανάση μου. Και έρχομαι στο σολίστα μας, πραγματικά, το Γιώργο... το Βαγγέλη Λιβανό, ναι. Καμία σχέση με τον εφοπλιστή, φτωχοπινές είναι, το λέμε, αλλά προς τιμήν του. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, Βαγγέλη. Έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι ανεξάρτητο της παρούσης και δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την ομοφιλοφιλία, το λέω ειλικρινά. Το λέω, τι να σας πω, πέστε μου, για να σας αποδείξω. Σας έχω παραξηγήσει ποτέ επειδή και λοιπά εσείς. Όχι. Αλλά ακούστε κάτι. Δεν ταιριάζει στο όργανο, λέει. Μπουζουξίστη ούτω δεν ταιριάζει. Φαντάζεσαι να το ρωτήσει κάποιο τι όργανο παίζει να πει μπουζούκι. Θέλατε να ακούσει να πει μπουζούκι. Έτσι. Να ήταν ο μπασίστα ταιριάζει γιατί το ηχόχρωμα του οργάνου του ταιριάζει. Τι όργανο παίζει, bass. Έρχεται. Μπορεί να σκύψει να πάρει τη χορδή. Αφήστε που. Δεν σα το είπα ακόμα. Τέλος πάντων. Άντρα, λέει ο Βαγγέλη, άντρα. Είναι αυτός που δοκίμασε και δεν τ' άρεσε ο Χριστός και η Παράγη. Τέλος πάντων, εγώ είμαι στη διάθεσή σας επειδή είμαι ένα άτομο ειλικρινά μορφωμένο και έχω... Συνήθως θέλω να το αποδεικνύω αυτό το πράγμα. Μην γελάτε, δηλαδή πρέπει να βγαίνουμε με τα πτυχία μας στη σειρά. Είναι αλήθεια αυτό. γελάει ο... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα σας το αποδείξω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε παραγγελιά θέλετε. Δεδομένου ότι έχουμε και γκάμα μεγάλη ρεπερτορίου. Πες μου εσύ, αγάπη μου, τι να πω, τι θες, λέμε. Τι ό,τι θέλω. Να πω. Πες. Τι ό,τι θέλεις, πες. Ντόμινο, ρε. Τι ό,τι θέλεις, πες. Πες ό,τι θέλεις, τι. Επιμένεις να πω αυτό. Δεν επιμένω. Δεν επιμένω. Δεν επιμένω. Όσο κι αν επιμένω δεν επιμένεις. Σε παρακαλώ επιμένε. Τι να πω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και ορχήστερα κύριε Περτόριο. Από πού θε, από πού θε. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, είστε καλά. Λοιπόν, άλλες παραγγελίες. Παρακαλώ, τα πάντα λέμε, θα σας το αποδείξουμε. Για πες το, για δράξα. Τούρου, τούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Καλά μεγάλε. Tum tan da tum tan tum tan tum tan tan tum tan 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 tum tan tan. Κουμουντούρου, στη πλατεία Κουμουντούρου, τούρου, 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 τούρου. Τούρου, τούρου, ένα πρωί, στη πλατεία του Ψηρή. Όλοι μαζί. Τούρου, 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 στη πλατεία Κουμουντούρου. Σουτιέν. Λοιπόν, άλλες παραγγελίες. Έλα, αγάπη μου, με τη σειρά θα σας πάρω. Λοιπόν, άλλες παραγγελίες, παρακαλώ, λέγετε. Κινέζικο. Κινέζικο. Βέβαια, κοίταξε, Κινέζος Καραϊμός. Μάνο, κοίτα, Κινέζος, τι θα παραγγείλει. Τι να λέει το Κινέζο. Να ραγουδάς Κινέζικα. Εντάξει. Παρακαλώ, δύο λεπτάκια. Παρακαλώ.
βαριές, χοντρές ψυχαλές καργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά. Στάχτη να γίνεις σατανά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ένα έργο του Καρλ Βάλεντιν. Είναι πολύ λυπητερό. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος κατεδικάστη στην ποινή του θανάτου δια αποκεφαλισμού. Η απόφαση θα εκτελεστεί σήμερον και ως εκ τούτου εντάφθα παραφτά το ταχύτερον. Συμφώνω στον νόμο, ο εισαγγελεύς, δηλαδή εγώ, ερωτώ τον κατηγορούμενο αν έχει κάποια τελευταία επιθυμία. Κατηγορούμενο, έχει κάποια τελευταία επιθυμία. Τσου. Τσου ξηρός. Και τώρα, ας υψωθεί ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Άνωθεν της κεφαλής αυτού του αμαρτωλού. Σκασμός! Είπα σκασμός! Γιατί γελάς ενώπιον του δικαστηρίου? Τι θες δηλαδή? Να κάνεις θέση σου ακόμη πιο δύσκολη? Γιατί θα μας κάνεις και τα μούτρα κρέας δηλαδή? Ορίστε πήγαινε, δέστατε. Εντάξει. Δήμιε, κόψε το κεφάλι να τελειώνουμε. Ορίστε. Ναι, ξέρετε, ο βοηθός σας δεν έχει έρθει ακόμη. Του είπα να μου φέρει το τσεκούρι και ακόμα να φανεί. Και πού είναι δηλαδή? Αυτό είναι περίπου. Ανά, τους έρχεται. Δεν βρίσκω το τσεκούρι. Μα αυτό είναι από τα άγραφα. Πώς θα κάνουμε τώρα? Τι συμβαίνει εκεί πέρα δηλαδή? Ο βοηθός σας δεν βρίσκει το τσεκούρι. Δεν βρίσκει το τσεκούρι? Όχι. Και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Η αποθήκη είναι άδεια και τα κλειδιά τα είχε ο δεσμοφύλακας. Μα δεν φταίω εγώ. Εγώ είχα τα κλειδιά, δεν είχα το τσεκούρι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεσμοφύλακας έχει τα κλειδιά. Σκάσε βλάκα! Σκάσε βλάκα! Σκάσε βλάκα! Σκάσε βλάκα! Ρε, θα τελειώνουμε καμιά φορά να πάμε σπίτια μας. Σιωπία να δέστατε. Ορίστε. Αφού θα διάζεις ενώπιον του δικαστηρίου την στιγμή που εμείς πασχίζουμε να λύσουμε τα δικά σου προβλήματα. Ναι, αλλά εδώ πέρα. Σιωπή! Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τσεκούρι, δηλαδή? Α, νομίζω πως βρήκα τη λύση. Λύση. Έχουμε δύο τσεκούρια. Το παλιό βρίσκεται σίγουρα στην αποθήκη. Μα αυτό έχει σκουριάσει τελείως. Μα καλά, είσαστε δηλαδή τρελοί τώρα, τι μου λέτε? Να του κόψουμε το κεφάλι του σκουριασμένο τσεκούρι? Να πάθει καμιά μόλυνση? Να μας τραβάει μετά η οικογένειά του? Δεν θα τελειώνουμε καμιά φορά να πούμε θα πάθω Αγκύλιος στο χάμε. Έχω πιαστεί να πούμε. Περιμένετε, κύριε κατάδικε, συγγνώμη. Πετιέστε συνέχεια. Περιμένετε. Αυτή τη στιγμή συγγνώμη. Δηλαδή, αλλά αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, αφού βλέπετε ότι και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση. Αφού δεν έχουμε τσεκούρι, πώς θα σου κόψω το κεφάλι με κοφτή? Τι θα κάνουμε δηλαδή? Αλλά με πνίγει το δίκιο το χάμε. Έχω πιαστεί, σα λέω. Α, τώρα που είπε με πνίγει το δίκιο μου ήρθε μια ιδέα. Περίμενε. Λύσε τον. Ορίστε. Τι λε? Τι θα λέγατε αν αντί να του κόψουμε το κεφάλι, τον κρεμάσουμε? Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα θανατωθεί που θα θανατωθεί, ας θανατωθεί έτσι. Έτσι θα έχουμε κι εμείς κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Ωραία ιδέα μου ήρθε. Άρα τυχεράκια. Εσύ κάθεσαι εδώ και τι σου δουλεύει. Τόση ώρα σκεφτόμουν εγώ και βρήκα τη λύση. Λοιπόν, αποφασίσαμε αντί να σου κόψουμε το κεφάλι, να σε κρεμάσουμε. Μπα, σοβαρά μιλάς? Γιατί? Και θα βάλω εγώ αυτό το καραβόσκαινο εδώ πέρα να πούμε να πάθω καμιά αλλεργία. Εγώ δεν φοράω γραβάτα για να πάθω αλλεργία. Να μου λες εσύ να πούμε να βάλω το. Όχι, δεν με τίποτα να πούμε. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, η απόφαση τι λέει? Ναι, λέει να σας κόψουμε το κεφάλι. Με τσεκούρι δεν λέμε φάτε? Με το τσεκούρι, ναι. Να παρανομήσω εγώ, ζούγκας ο ξηραφάγκιας. Ποπές. Ναι, παραποστεί η απόφαση. Κύριε Σαγγελέφ, έχει δίκιο εδώ που τα λέμε. Στην απόφαση αναφέρεται ρητός. Ναι, στην απόφαση αναφέρεται ρητός. Αλλά τώρα είμαστε εκτεθειμένοι ενώπιον του νόμου. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Α, νομίζω πως πάλι εγώ βρήκα τη λύση. Τι θα λέγατε να αναβάλουμε την εκτέλεση μέχρι αύριο για να αγοράσουμε ένα καινούριο τσεκούρι? Μια μέρα παραπάνω τι πειράζει? Έτσι θα γίνουν όλα καθώς πρέπει. Μπράβο! Έβγε, αυτό είναι.
Η αναβολή της εκτελέσεως. Αυτό είναι η λύση. Είδες καμιά φορά σκέφτομαι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ξέρετε, κύριε Κατάδη, και με συγχωρείτε, δηλαδή τι σκεφτήκαμε τόση ώρα, δηλαδή, αν δεν και στην αντίρρηση βέβαια. Λέμε, να, τώρα μια που γνωριστήκαμε, ξέρετε, και πιο καλά και είμαστε πιο. Δηλαδή, να έρθουμε αύριο, θα είναι και πιο ωραία μέρα, είμαστε μια ωραία παρέα. Καταλάβατε, και αύριο, με όλη μας δηλαδή την ησυχία και τον χρόνο που θα έχουμε, σας κόβουμε το κεφάλι, το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Μα τι λες, σοβαρά μιλάς, να πούμε. Σιγά-με εγώ να πούμε σήμερα πλήθηκα, ξουρίστηκα, να πούμε. Φίλησα την μάνα μου, τον πατέρα μου, ήρθαν οι νηφιάδες μου, αποχαιρετιστήκαμε. Ήρθε ο παπάς, ξοπολογηθήκαμε, μου λες πάλι αύριο τα ίδια από την αρχή. Όχι, ναι, εφαρμοστεί ο νόμος σήμερα να με φάτε να πούμε. Για να μας διευκολύνετε το λέμε αυτό. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Κύριε Σακελέφ, και σίγουρα αυτό το λάθος μας θα μαθευτεί. Εγώ θα το πω πρώτος. Εγώ. Δεν να μαθευτεί. Γιατί να μαθευτεί, γιατί έχω διοριστεί τώρα. Δεν πρέπει να μαθευτεί αυτό το λάθος. Και αν τον αφήναμε να φύγει. Ναι, αλλά αν μιλήσει πουθενά. Όχι, όχι, να φύγει, να φύγει, να φύγει. Ναι, να φύγει, αλλά μην μιλήσει αυτό. Θα το παρακαλέσουμε να φύγει, αλλά μην μιλήσει. Κατάλαβατε, ναι. Κύριε Κατάδη, και με συγχωρείτε, δηλαδή. Τι θα λέγατε, δηλαδή, εάν δεχόσαστε να αφαιθείτε ελεύθερο. Όχι. Όχι, λέω από μόνο σα για πάντα να φύγετε, κατάλαβατε, για πάντα να αφαιθείτε ελεύθερο. Γι' αυτό σα το λέω. Δεν ξέρετε τι σα λέω, μου κόβετε και το αίμα, καταλαβαίνετε. Να φύγετε για να. Ναι, εφαρμοστεί ο νόμος! Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σκεφτείτε τα παιδάκια μας να μην ορφανάζουν πέντε δρόμους. Όχι, κύριε Καταδικούλη μας, εσείς είστε τόσο πονόψυχος, δηλαδή εκτός τους φόνους και τα εγκλήματα, ούτε κουνούπι δεν μπορείτε να βλάψετε. Μα είστε πολύ καλά. Τι κάναμε κι εμείς ένα λάθος κάναμε, σας παρακαλώ, δεν κάνατε. Εισαγγελέα είμαστε κι εμείς ένα λάθος κάναμε. Και σας παρακαλώ, είμαι γονατιστή. Δηλαδή τι να μας απαυτώσετε. Αφαιθείτε ελεύθεροι να πάμε κι εμείς. Γάμω την εξουσία. Εντάξει, θα την κάνω. Θα αφαιθώ δηλαδή από μόνος μου ελεύθερος. Εντάξει να πούμε. Αλλά το λέω για πρώτη και τελευταία βολά. Εντάξει, λοιπόν. Γεια χαραντά. Άμα ξανάρθετε εδώ θα έχουμε τα πάντα. Σταματήστε. Μην κλαίτε ρε. Θα ξανακάτσω. Και μην τυχόν ξανάρθω να πούμε και δεν υπάρχουν σεκούρια και έτσι. Τα πάντα γίνεται πριόνια θα υπάρχουν εδώ. Σταματάτε μην κλαίτε. Γελάτε πιο καλά ρε. Άσχημα γελάτε. Κλαίτε πιο καλά. Σταπ, σταπ, κλαψιγελάτε. Σταπ, καλαματιανός. Κινήσε η γερακίνα για... Γεια σου πράσινε, πού είναι ο δεσμοφύλακας. Εδώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα, ρε γαμώ την εξουσία. Ρε γαμώ το... Τις ατέλειωτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ, για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ, ποτέ. Τρίψαλα και σκουπίδια τώρα τη ζωή σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες, για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ, για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ, ποτέ.
Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε. Μη ευχαριστείς, ήσουν καταπληκτικός και το τραγούδι καταπληκτικό, Λάκη, μπράβο. Δηλαδή τέτοιο τραγούδι, ειλικρινά, πέστε μου αν έχετε ακούσει. Να φτιάξει, να βάψει τις κουρτίνες, να αλλάξει τα έπιπλα, τους στίχους, νοικοκύρης, μπράβο. Όχι σαν τους άλλους τους τραγουδιστές. Εσείς, μπράβο κύριε Λάκη μου. Χαίρομαι, μπράβο, πολύ ωραίο το τατουάζ του σακακιού. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραίο, μπράβο. Η κιθάρα πήγε εκεί. Εντάξει, το κατάλαβα. Γεια σας. Γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και πάλι θα ξανάρθω αν ακούσω τίποτα καλό, να σας το πραγματικά να το δώσω το στίγμα του. Ναι, εντάξει. Γεια σας. Γεια σας. Το είπαμε τραγούδι. Ναι, εντάξει, ήταν μάλλον νήξη ηρωνική προς εμέ. Όχι. Διότι αν δεν το λέγατε το κομμάτι με το Μητροπάνο, στον ποπό σας θα το βάζατε. Γι' αυτό και πιάσε. Φάτε να μας πει, αστεριέρα. Συγγνώμη για ό,τι συνέβη. Με όλη μου την αγάπη σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι μου. Πάμε. Αυτό δεν χρειαζόταν να το πεις καν. Με όλη μου την αγάπη. Δηλαδή εμείς τον κόσμο το μισούμε. Και το επόμενο τραγούδι τι λες. Το προηγούμενο θα παίζανε ρελάκι. Κάτσε ρελάκι. Το λάκι ρε γάμο. Ποιος σου κάνει styling, ρε, μπορώ. Η καγιάκ σου κάνει styling, ρε, μπορώ. Καλά που έχουμε και μερικούς ουρακοτάκους και βγαίνουν και μας καλάνε την παράσταση. Ουρακοτάκος είπες? Ναι, ναι. Ουρακοτάκος? Ναι. Μπουλάς, έλα, σε φωνάζει, τρέκα. Α, τι με θέλει τώρα. Δεν ξέρω, άσε, δεν ξέρω, πήγαινε, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Καλά, μήκεις. Πάμε. Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό για να πάτε. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσουμε όμορφα. Εγώ δεν είπα πάτε, τι πάτε. Εσάς σας βγάζουμε τώρα για να προλάβει να φάει ο κόσμος, να βγούμε εμείς μετά να μας δουν φαγωμένοι. Κατάλαβες. Να πάνε στην τουαλέτα. Πάμε. Πάμε, δεν μπορώ. Πάμε για να τελειώνουμε, γιατί δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Γιατί εμείς αντέχουμε. Όχι. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω ειλικρινά. Εμένα να πω κάτι και φεύγω. Μην με περάσετε για τίποτα γενή. Ακούστε κάτι. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον παραδέχω. Αυτός ο άνθρωπος, αφού κατάφερε και έκανε καριέρα με αυτή τη φάτσα. Δεν λέμε ψέματα. Πολύ αστείο, γελάσατε. Πολύ αστείο. Όχι, γελάσατε. Φαντάζεσαι να πας στην Ευρώπη, Αμερική και να δείξεις φωτογραφία του Λάκη και να πεις αυτός είναι στάρ στην Ελλάδα. Όχι. Όχι. Να ήταν ο Πάριος, ναι. Τιμούρη, ναι. Πάριο, άκου και αυτό το όνομα Πάριος. Άμα ήταν από την Καστοριά, πώς θα το λένε, Καστοράριο. Τι είναι από τον Πάρο, πάνω. Έλα, Μαϊμού, φύγε, άντε. Μαϊμού. Ναι. Νανά, έλα. Συγγνώμη, πάμε το επόμενο τραγούδι. Λάκη, να πω κάτι και φύγα. Άντε, γεια. Όχι, άσε με, ρε. Φίλησέ με, λέει, στην παράσταση. Αυτό θα σου πω. Γεια σας, θα τα πούμε σε καμία άλλη χασά που τα παίρνω. Γεια σου. Γεια σου, αυτό ήθελα να σου πω. Φίλησέ μου τη γυναίκα σου, γεια. Γεια σου. Και εσύ πήδηξέ μου τη δικιά σου. Αν μπορείς βέβαια. Ρώτα τη γυναίκα σου. Επιτέλους μόνη. Στο Σικάγου το χειμώνα. Μην το πειράζετε. Κέρδισες. Okay. Άντε, γεια. Χάρηκα πάρα πολύ, θα τα πούμε του χρόνου. Σε μια άλλη κάσα από τα βέρνα πάλι θα λήγες. Λοιπόν, Λάκη, σε παρακαλώ κάτσε, αν έχεις την καλοσύνη, μην παίζεις με τα μέταλλα. Λοιπόν, κάτσε, άκουα, να σου πω κάτι, να πω κάτι, παιδιά. Γιατί μου χαλάς την παράσταση. Βγήκα. Γιατί μου χαλάς την παράσταση. Προς εκφοβισμόν έριξα σφαίρα, λέει, στο Σικάγο το χειμώνα, βάρω εγώ τη σφαίρα. Δηλαδή αυτό σιγά σιγά θα μας πει στο Σικάγο το χειμώνα, ήταν μια ανεμόνα. Ο Χριστός και η Παναγία. Χριστό. Λάκης Παπαδόπουλος, ο φίλος του Σακίλ Ονίλ. Σακ Λάκ. Συγγνώμη. Μισή ώρα διάλειμμα. Ναι, να βλέπω κόσμο στη μούρη σου. Να στανιάρει. Παναγιά μου, τι Παναγιά μου. Ρε το Λάκη. Να σου φέρουμε και αγγιλέ. Πάμε.
Δώστε μου λίγο χαρά να ξεκινήσω πάλι. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Τον Καραγκιόζαρο δεν τον αντέχω. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκπομπή 6 λεπτά με χωρίς μοντάζ. Φίλοι και φίλες, ο ανθρώπινος πόνος δεν μετριέται. Δεν μετριέται το δράμα μιας μάνας που λίγο πριν το χείλος του κρεμού απευθύνει στην πολιτισμένη ανθρωπότητα που στραγγαλίζει τα εξόγαμα παιδιά της μια σπαραχτική κραυγή. Παπά, βλέπει χωρό το δαιμόντα. Είμαι βέβαιος ότι τα βουρκωμένα μάτια σας σμίγουν με τα δικά μας για το δράμα που παίζεται αυτή τη στιγμή ακριβώς δίπλα μας. Αλλά νομίζω ότι είναι ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερα να γνωρίσουμε την οικογένεια Λιμάρα από κοντά. Θα παρακαλέσω την οικογένεια Λιμάρα να έρθει κοντά μου. Καλησπέρα, κυρία Λιμάρα. Καλώς ήρθατε στο 6 λεπτά με χωρίς μοντάζ. Καθίστε, παρακαλώ. Βλέπουμε τον ένα γιο Λιμάρα στις οθόνες μας, κυρίες και κύριοι. Να και ο άλλος. Περιμένουμε και τον πατέρα Λιμάρα από στιγμή σε στιγμή. Αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε, παρακαλώ. Έχουμε και τον πατέρα Λιμάρα δίπλα μας να μας πει κάτι. Χρόνια πολλά. Κυρία Λιμάρα, αυτή τη στιγμή σας παρακολουθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Διηγηθείτε μας παρακαλώ το δράμα σας. Όλα ξεκίνησαν την τραγική εκείνη νύχτα. Την νύχτα του βιασμού. Χρόνια πολλά. Πολλά. Από τούτε νης, κύριε Καρδαβίλα. Ναι, ναι. Από τούτε νης, οι τρεπούμαστε να βγούμε έξω και να την κρίσουμε το χωριό στα μάτια. Γι' αυτό κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι και μετάξαμε το κλειδί. Στα αρχή του πετάξαμε στο δωμάτιο, μετά του πετάξαμε στην κουζίνα και μετά του πετάξαμε στο υπόγειο. Τρία ουρόφι κάτω από τη γη. 32 χρόνια να κατεβαίνουμε σκαλιά. Αντιλαμβάνεστε, φίλοι και φίλες, πόσο χαμηλά πέσαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο βαθιά ζούσαν κάτω από τη γη που για να πάνε στο υπόγειο ανέβαιναν σκάλες. Άνθρωποι που κινούνται καθημερινά δίπλα μας, που τσαγγίζουμε, που νιώθουμε τα ανάσα της αμαγουλά μας. Και η πολιτεία τι κάνει για αυτή την τραγική. Τι είναι αυτό το παιδί μου, τι είναι αυτό το παιδί μου, σε ένα παιδί μου, σε ένα παιδάκι μου, σε παιδί μου. Τι κάνει η πολιτεία για αυτή την τραγική οικογένεια, τι κάνει η πολιτεία για αυτό το τραγικό πατέρα που πάσχει από βαριάς μορφής μαλάκιση και αμνησία. Κύριε Λιμάρα, πώς σας βρήκανε. Χρόνια πολλά. Σάμεψη, μωρή η Καρδαβίλα, μα είναι βρήκαν αυτός ο διάολος που ψάχνει μέσα στη γη. Ο Μετροπόντικας δεν ανακαλύπτει μοναρχία, ανακαλύπτει και νεκροζώντανες σταμένες οικογένειες και η εκπομπή αυτή κάνει έκκληση στους χειριστές του Μετροπόντικα να προσέχουν μήπως βρουν κι άλλες τέτοιες οικογένειες και τις χτυπήσουν κατά λάθος. Αλλά είναι ώρα για τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα. Και τώρα θα σας βγάλω τάπλητα στη φόρα. Βρακάκι, μικρούτσικο κιλοτάκι, μικρούτσικο σωτιανάκι. Φανελάκια, πουλοβεράκια, σκελές. Όλα λεϊνούτσικα και βρωμικούτσικα. Ώσπου τάπλυνα με τη hard double action. Και οι λεκέδες έγιναν σαν καινούργοι. Η μάκα έδειξε τη hard double action για λεκέδες που μένουν. Η οικογένεια Λιμάρα είναι σημαδεμένη από ένα φρικτό βιασμό. Κυρία Λιμάρα, μιλήστε μας παρακαλώ για τον βιασμό. Έχει μπει ο διάολος μέσα του και του βάλει και κάνει τα κακά του πάνω του. Εγώ, μαμά. Σε αγάπη μου, ναι, παιδί μου. Το κάνω τώρα, μαμά. Όχι, μανούλα μου, διώχτησε τον αγαπητάκι μου. Έφυγε, ναι. Δεν μου λέτε, κυρία Λιμάρα, το παιδί αυτό τι έχει. Το παιδί αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι καλά. Θα μας πει κάτι για το 6 λεπτά με χωρίς μοντάζ, το φακό παλικάρι. Εώ, αλλά, πολύ αλλά, εώ, ατούι, ατούι, δύο μπουμπού, άτουα, μανιβέλα, εγώ καλά, αδερφό μου,
Αδερφό με αυτό, διάολο μέτα. Φίλο Μαριέτα, κατσούλε αυτό, Δημητροκάλι, φίλο όλο αυτό. Κακό. Εγώ έχω καλό, έχει καλά. Άρα παγάτε τα θάρα, με τραβόδα, όλα λάχια με ναρά. Κτέρι εγώ κτέρι τραγούδι, εγώ ένα τουνελάτι, εγώ άκου. Ένα τουνελάτι, τι λαγάπα, γιατί περιτυγένω το περιολάτι. Γιατί τουνελάκι περιτυγένω το περιολάκι, και να πιντάει την κότα, που νηρώ, του κόψω το πουλιάκι. Εγώ πίνω, απλίζω, ξαναπίνω, και μετά πίνω, εγώ δεν παλεύει τίποτα, πουλάει με, σαν μια φλούα. Μπράβο το παιδί μου, μπράβο λεβέντη μου. Είδες καρδαμέλα τι καλά που είναι το παιδί. Είναι πολύ καλά, καθαρά τα λέω. Ναι, καλά και τι, πριν λίγο καιρό καλύτερα ήτανε. Αλλά πριν δύο χρόνια πέρασε ένα τρένο πάνω από τα πόδια του παιδακιού και τα έκοψε από τη ρίζα, τα έκοψε. Το τρένο, κυρίες και κύριοι, έκοψε του παιδακιού τα πόδια από τη ρίζα. Πώς τα έκοψε? Α, εγώ δεν είδα. Δεν άκουα τίποτα. Περνάει, το, με έχω σκοπεί. Πάει, το μετατάμπεται πάει το κτήλος. Μάλιστα. Κυρία Λιμάρα, συγγνώμη, αλλά εγώ τα πόδια του παιδιού τα βλέπω μια χαρά. Τι έβρεκε τώρα! Ξαναβγήκανε! Ξαναβγήκανε τα πόδια του. Πώς ξαναβγήκανε τα πόδια σου? Τρώω ζωντανά γιαούρτια. Μαμά, το κάνω τώρα, μαμά. Πάρε, παιδί μου, σου ήρθε. Μόλι καρδαμέλα δεν μπορεί. Ναι, παρακαλώ τον κύριο Πρισσίπ, το σκηνοθέτη μου. Ναι, με ειδοποιήνω το μόνο, κάτω παρακαλώ. Κοντινό πλάνο του κυρίου. Πρόσεχε, παιδί μου, σιγά-σιγά. Ναι, ρε, μαμά, βλάκα είμαι. Τη οικογένεια Λιμάρα για όσου επιθυμούν να συνδράμουν. Για το κόμμα εδώ τη λέτε αίμα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Για όσου λοιπόν επιθυμούν να συνδράμουν, υπάρχει ήδη ανοιχτό λογαριασμό. Citibank 3512 παύλα 918 724. Μάλιστα. Και Χίος Bank είμαστε online. Α, και Χίος Bank. Είμαστε εθνικοί, δεν μας εξυπηρετούσαν. Κύριε Λιμάρα, δύο λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ, καλέ. Λυπηθείτε τα δύο τάρματα, παιδιά. Και τα δύο μπροστά στο βιασμό. Όλοι τα είδα με τα μάτια στα παιδιά. Τα παιδιά είναι φοβερό, τα παιδιά μπροστά στο βιασμό. Κύριε Σπαλικάρη. Αίματα τον κόλο. Και εγώ την είδα όλη την κακιά την πράξη. Όσο εδώ φίλοι και φίλες, ο ανθρώπινος πόνος δεν μετριέται. Βιασμός, το στίγμα, ο κοινωνικός μόλοπας στο λαιμό ενός αδύναμου πλάσματος. Πού στο λαιμό, στον κόλο. Και η πολιτική, κυρίες και κύριοι, πού είναι την ώρα που ένα ανθρωπόμορφο κτίνος σε σκίζει τα ρούχα αυτής εδώ της γυναίκας και τη βιάζει? Πού είναι η πολιτεία? Τι ήταν το κτίνο στη γυναίκα! Λέω, κυρία Λιμάρα, πού είναι η πολιτεία την ώρα που ένα ανθρωπόμορφο κτίνος σε σκίζει τα ρούχα σας και σας βιάζει, κυρία Λιμάρα? Καλημέρα, καλημέρα, το κτίνο! Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία Λιμάρα, για σας δεν μιλάω τόση ώρα. Δεν βίασε εσάς το κτίνο? Δεν βίασε εμένα! Σίγουρα! Σίγουρα! Και ποιο βίασε? Αυτό! Χρόνια πολλά! Διαμαρτύρομαι για όσα συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Πηγαίνει να δεις ένα μάτς και βλέπεις την πεντάδα να έχει 12 ξένους παίκτες. Όχι, αγαπητοί μου, δεν θα τα περάσει ξένο πασκεμπολία. Ναι, στην τόπια πασκεμπολία. Γιατί, κύριε ξένε παίκτη, έρχεσαι να πάρεις τη δουλειά των πασκεμπολίστα. Σου ζήτησε κανείς τη βοήθεια? Όχι, βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν πήραμε το πανευρωπαϊκό κύπελο του 1987. Σταμάτα, Γιώργο. Τι? Σταμάτα, τελειώσαν τα λόγια σου. Σταματάνε τα λόγια σου με το που τελειώνει το σκούπισμα των λουλουδιών εσένα. Γιατί, Γιάννη? Τι γιατί? Αφού έχω πολλά λόγια. Έχεις πολλά λόγια, δεν είχε πολλά λουλούδια. Τι? Τι να κάνω εδώ? Μην κάνεις. Τι σε πήραμε για ηθοποιό, απαρτάς τα βαπτίσματα και φεύγεις, έρχεσαι έξω? Μια ευκαιρία ζητάω κι εγώ. Στη δώσαμε την ευκαιρία. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Πέρυσι, όταν δούλευα με τον Μαρίνο, έβγαινα περισσότερο. Άλλο, εκεί παίζατε. Άλλο. Πώς εδώ? Εκεί παίζατε, ναι. Τι είναι, με τα τηλιακά.
επανάσταση μες στη νύχτα. Έλα τώρα πες καλή νύχτα, γιατί, πες μου γιατί. Παίρνω φόρα κι ούτε που ξέρω στη ζωή μου αν καταφέρω εσύ, αχ πόσο εσύ μ' αγαπάς και με θέλεις αλήθεια. Μα εγώ έχω να σου πω, δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ, θέλω μόνο αυτό το χώρο μας. Τα πάνε κι άλλοι μα είναι μακριά, σ' άλλη αγκαλιά, σ' άλλη αγκαλιά. Δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ, όχι πάλι σε παρακαλώ. Όσο οι σκέψεις μου και την καρδιά, την ψυχή τα σώθηκα. Αιώνια κανείς δεν θα ζήσει στο διάολο κι αν θα την πουλήσει, γιατί, πες μου γιατί. Δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε πριν σε καταφέρω, γιατί, ξέρεις γιατί. Μ' αγαπάς και δεν θέλεις τα αλήθεια, μα εγώ έχω να σου πω, δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ. Θέλω μόνο αυτό το χώρο μας, τα πάνε κι άλλοι μα είναι μακριά, σ' άλλη αγκαλιά, σ' άλλη αγκαλιά. Δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ, όχι πάλι σε παρακαλώ. Όσο οι σκέψεις μου και την καρδιά, την ψυχή τα σώθηκα. Δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ, θέλω μόνο αυτό το χώρο μας. Τα πάνε κι άλλοι μα είναι μακριά, σ' άλλη αγκαλιά, σ' άλλη αγκαλιά. Δεν θέλω τώρα να αγαπηθώ, όχι πάλι σε παρακαλώ. Όσο οι σκέψεις μου και την καρδιά, την ψυχή τα σώθηκα. Την ψυχή τα σώθηκα. Την ψυχή τα σώθηκα. Ο Kevin Klein φτιάχνει πίτσα και γοητεύει με την... Που έτσι και πας δουλάπα σπίτι θα πήξεις στο Reebok, στο πέτσινο και στο πόλο μιας χρυσής. Ε, όχι. Αυτό πάει πολύ. Και σιγά δηλαδή τον άντρα στο φινάλε. Παναφύγω ρε, του την κάνω, του την κάνω τώρα. Έχω ραντεβού εδώ και περιμένω κόλπο. Αμάν πέδαρος. Εμένα το είπε. Τι αμαρτία είσαι εσύ, παιδί μου. Για έλα από εδώ να σε δω και ναι, μενε. Τι μου συμφράτε, Δεσμήνες, τι με παράσταται, κανένα πρόβατο. Μανάρι, εγώ για σένα. Μέχρι και τον αέρα βράζω και πίνω το ζουμί του. Δεν παραβράζω ό,τι θέλετε. Εμένα να με αφήσετε, γεια. Τι κοπέλα. Εσύ, εγώ την έχω κάνει κρίση μαζί σου. Κρίτη, δεν έχει κάνει και Πελοπόννησο, δεν με ενδιαφέρει. Σε πάω, παιδί μου. Είσαι και πολύ μουρι. Τι λεξιλόγιο είναι αυτό, ρε παιδάκι μου, που έχεις. Δεν κελάρει ρε το άτομο, είναι πολύ γεια σου. Γεια σου. Δεν με κολλάτε, γεια σου με λέτε. Δεν μου λες, πώς σε λένε. Γιαννάκης. Εμένα Σοφιάνα. Άρα. Πάμε να ακούσουμε τίποτα, τεκνοραπάτα. Α, εγώ πέραν της όπερας δεν ακούω τίποτα άλλο της ποινής, ε. Θα σε πήγαινα κουρέα της Σεβίλης, αλλά έχει πέσει πολύ δουλειά στο κουρίο του και δεν μπορεί να έρθει από τη Σεβίλη. Με ειρωνεύεστε της ποινής, αλλά εγώ να ξέρετε είμαι μουσικός και παίζω μόνο Μπαχ. Και κερδίζεις ή χάνεις. Oh. Ο Μπαχ δεν είναι εξιστό της ποινής, ούτε λότο. Και αν θέλετε, κάντε λίγα πιο πέρα, γιατί θα πιάσουμε Κορέους. Βλέπω, μιλάμε και την αρχαία. Ναι, γιατί πειράζει. Τέλος πάντων, θα πάμε πουθενά οι δυο μας. Είναι αργά. Και σε λίγο κλείνεις, ε. Ένα κάπα παθημελούς. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ξενυχτάδικο. Δεν κλείνει ποτέ. Πω, πω. Τι λέει. Πήμα. Πάμε σπίτι μου. Έχω και το κάμπριο απ' έξω. 450 καθαρό αίμα. Άμα το δεις θα σου φύγει. Εμένα δεν με ενδιαφέρουνε ούτε τα καθαρό αίμα ούτε τα βρωμό αίμα. Και δεν θέλω να μου φύγει, γιατί μετά πώς θα κατουράω με τη μύτη. Τούρμπο την έχω κάνει με την ψυχοπαθία σου, ρε παιδί μου. Τι τα κόλλημα που μου κάνει. Έλα, πάμε σπίτι μου. Κι είσαι τόσο γλυκός.
Έχεις αυτό το κάτι. Όσο και να ψάχνω, δεν μπορώ να σου βρω ελάττωμα. Σε αυτό έχετε δίκιο, μου το έχουν πει και στον Ευαγγελισμό. Εγώ δηλαδή δεν σου λέω τίποτα. Πώς, δηλαδή, καλούλα είστε. Πάρα πολύ καλή, δηλαδή, όμορφη, δηλαδή. Κούκλα, λέει. Πάμε σπίτι σου, αγάπη μου, να πεις το δεσπότη Παναγιώτη. Έλα, μωρό μου, έλα, μανά μου, πάμε. Πάμε σπίτι σου. Τι είναι αυτά, δεν κατάλαβα, τι έγινε. Ωραία ραντεβού κλείνεις. Είναι ώρα αυτή που ήρθες. Άργησες. Εντάξει, άργησα, τι να κάνουμε τώρα. Άργησε. Εμένα με πλήρωνε για να μην τη σκοτώσω. Πάμε τώρα. Πάμε. Ρε, πάμε. Άντε, ντε. Έλα, γόρι μου. Στα καλά, σε ενοχλούσε. Φοβερή κοπέλα. Πα, 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 πα. Σοφιάνα, που έχουν σφαχτεί για πάρτι της. 200 DJs, 300 μπάρμεσες, 500 πορτιέριδες και ένας γκέις. Μέγα χουρπαλάς ελάς και τώρα ο μπουλάς. Είναι αμήνη ζήμα, πουλήσε τη λούα, τσιπικέλε λίμα, ζήμα όλοι, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα. Άσκηση για τη λεκάνη, να έλεγε με έναν όλο είναι δίκη. Ωπα! Ψάχνω στον όνειρον μου τα δυο σινάρι, μήπως είναι εκεί. Βρίσκω το αλατίνο σκουριασμένο λιγνάρι, κάνω μια νευχή. Στείλε μου αλατίνο ένα χαλί να πετάω με χρύσα φτερά. Χίλιες και μια νύχτες και φλουριά να μετράω σαν Άλλη Μπαμπά. Άλλη Μπαμπά, σαν Άλλη Μπαμπά. Άλλη Μπαμπά, Άλλη Μπαμπά. Άλλη Μπαμπά, σαν Άλλη Μπαμπά. Σαν Άλλη Μπαμπά, Άλλη Μπαμπά. Σαν Άλλη Μπαμπά, Άλλη Μπαμπά, Άλλη Μπαμπά. Έλα να πάνε τα μπιφτέκια κάτω. Ωπα! Στραγάλια. Κλείνω ραντεβού στη Τζεμίλε στη Βαγδάτη μέσω του Αλαντίν και την ονειρεύομαι στα σπροπαλάτι με πέρετσε πλουτζίν. Ένα σπορικάμενο γαλί καμπαλάω, μα λόγα πολλά. Τερμάκας και για τη Βαγδάτη πετάω σαν Άλλη Μπαμπά. Άλλη Μπαμπά, σαν Άλλη Μπαμπά. Άλλη Μαρία, σαν Άλλη Μπαμπά. Σαν Άλλη Μπαμπά, 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 σαν Άλλη Μπαμπά. Άρε μεγάλε μπουλά, πάλι έσκησες. Όλες οι γυναίκες εσένα κοιτάγανε. Δία Ολύμπιε Θεέ και Δήμητρα Λανιάρα. Αν ήτανε της Άρτεμιση του Διονύσου φιέστα, θα τσακιζόταν να έρθουνε, τώρα σου λένε χέστα. Θα λένε, για κάποια δούλεψη μας τελελήσει στράτη. Μ' ακούω η Κλεονίκη και έρχεται, κι είναι αφράτη αφράτη. Καλώς την Κλεονίκη μας, την πέωσα κατεύτρα, μούτσα μούτσα. Απ' του πουλάριχου τη γενιά από το χιλιομόδι, με άνδρα τον αρχίδαμο, που έχει ένα τρίτο πόδι. Γεια σου λύση στρατούλα μου. Αχ, είμαι ευτυχισμένη με το βαρβατό άνδρα μου πολλομπαίνω βγαίνει. Συ ξέρεις πως αρέσκομαι συνέχεια να το κάνω. Πως δεν ξέρω για. Σήμερα δε αφέθηκα στην Ιδονία πάνω. Και ακούστηκε να τρίξει με σε πόρτα που κλείνει. Και τι ήταν ευτούνο. Είχα ξεχάσει δίστηκε να βάλω βαζελίνη. Αδιόρθωτη Κλεονίκη μου, δεν ξέρω αν σου τάπα. Και σε μπουκάλι εσύ αν κλειστείς θα το κάνεις με την τάπα. Αλλά ας είναι. Σας έχω πράγμα εδώ σπουδαίο και μεγάλο. Αχ, να είσαι καλά βρελίση μου, πες μου πόσο μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και κοντρό. Τόσο που να τσουζάει. Αν είναι από τα αρχίδα μου και λίγο πιο μεγάλο,
κρατά εσύ την τρούλη μου και περνώ εγώ το άλλο. Εσένα ο νου σου στο κεχρί. Αλλού είναι η ουσία. Πού? Την εξουσία εννοώ που παίζει όλο τραγωδία. Κάτι θα πρέπει να γεννεί για να σωθεί η Ελλάδα. Και τι όπλο έχουμε εμείς ενάντια στους άντρες? Όπλο μας, μωρή χαζή, είναι το μαλλί ανάμεσα στα σκέλια. Που η θεή το βλόγησε να στάζει όλο μέλια. Κι η γάμπα όμως είναι το όπλο μας που είναι του φαλού ακόνη. Και απάνω το ακονίζεται ώσπου να ξημερώνει. Δεν μου λες Κλεονίκη, για πες μου. Μα πού είναι οι άλλες οι τρελές, αρχίσανε κομμάτι. Μάζεψε τη βυζάρα σου, με έβγαλε στο μάτι. Καλώστες. Μα πού είναι η μυρίνη μας. Καλώστε τη μυρίνη μας. Την πρώτη ανακουβίστρα. Του Πεοκρούστη εσύ γενιά και των ανδρών καβλίστρα. Γεια σου και σε ένα λαμπιτό με τα γερά τα χέρια. Που είσαι σαν πέτρα τα βυζιά και σφιχτοκολομέρια. Αρχίσατε όμως πολύ. Σας περιμένα μωρά. Ο άντρος με δύο βοσκός με έχει αποπλανήσει και το πεοστεκούμενος από εψέ στη δύση. Και εσύ? Εγώ γυμναζόμουν και πήδαγα σκηνάκι. Σίγουρα αυτό επίτε και εσύ κανένα κοριτσάκι. Α, μ' αρέσει η γυμναστική. Να έχω κορμί βαρβάτο. Να έχω πλατάρες, ιατρικές, κόλλο, μαντολινάτο. Και τι να κάνω δηλαδή. Στα θηλυκά έχω ζέσει. Φταίει που είχα όμορφη μαμή και βίζενα στα πέρσι. Κορίτσια, ωραία! Για πέτε μου, μα ποια είναι τούτη υψηλή που στέκει στη γωνία? Είναι μια φίλη βιωτή. Τη λένε Ορθοστασία. Έλεπε αυτό στον τόπο σου, τι όνομα είναι τούτο? Το κάνει πάντα στα όρθια και έχει ονοματασία. Και από το πολύ το όρθιο τη λένε Ορθοστασία. Κορίτσι, φαίνεται σεμνό. Πες μας ψηλή μας κάτι. Φέρτε μου 10 γκόμενους και 10 κρεβάτι. Στήστε το ορθό απέναντι και κάντε και εσείς μόνο. Ήρα! Να τους πάρω στη σειρά μερά και εγώ το έχω. Καλέ, απ' τη σεμνότητα αυτή πηδάει λόχο. Λυσάρες. Ορίστε. Σταματήστε πια, το πρόβλημα είναι άλλο. Πες το μαζί στη στράτη μου, πες το να πάει στα διάλο. Οι άντρες. Άντρες. Μην ερεθίζεστε άλλο εννοώ. Οι άντρες στη χώρα ξεπουλούν κοινόλα τα σταλίες. Κοριούς γεμίζουν παντού τις επικοινωνίες. Στάκτη καλέ τα λάση γίνονται και αυτοί κολοβαράνε. Και μόνο μίζες και λεφτά γουστάρουν να μετράνε. Πολέμους καλέ δεν βλέπετε κάνουν παντού. Βοσνίες, Ερζεγοβίνες, Παλαιστίνες. Όπλα γερα πουλάνε. Και εμείς. Και εμείς στο σπίτι απίδικτες να λιώνουμε στον πόνο. Να μας το κάνουν είναι το πολύ μια-δυο φορές στον χρόνο. Έως εδώ, κοπέλες μου. Πιο πέρα δεν παρέκει. Εγώ για να τελειώνει αυτό το ορκίζομαι στην τρέλα. Καθόμαι να με σκίσουν σαν να ήμουν σαρδέλα. Χεστέαν η κατάσταση είσαι. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να τους ερεθίσουμε... Να βάλουμε όλες μήνυ. Για να τους ερεθίσουμε πρέπει αποχή να γίνει. Δεν το κατάλαβα αυτό, για κάτω μας δεκάρες. Τους άντρες μας από όλα αυτά, αν θέμε να κερδίσουμε, προτείνω όλες από το σεξ ευθύς να αποχύσουμε. Κυρατά, ούτε με λιποθυμώ! Γιατί? Ακού να αποχύσουμε! Τι τα θέλες! Κρατά εσύ αν δεν στα πω και εσύ μας το χύσουμε. Εγώ έχω μέσα στα σκελιά μου γατάκι που δαγκώνει. Αν μείνει αδειά σπηλιά, το ζώο μαραζώνει. Εσύ, μωρή, δεν έλεγες πως κάλιο να σε σκίσουνε? Ναι, εγώ είπα να με σκίσουνε, όχι να με ξεσκίσουνε. Λοιπόν, εγώ μαζί σου συμφωνώ και ευθύς θα το κλειδώσω. Και σαν τρα σου το ορκίζομαι ξανά, δεν θα το δώσω. Α, εγώ, κορίτσια, διαφωνώ με αυτά τα δεδομένα. Κάλιο πάνω σε κάρβο, δεν θα κάτσω αναμένα. Εγώ είμαι από το ξεκούστο χωριό, την Ανοκλητορίδα. Κι εγώ και σύζυγο τρενώ τον όμορφο Φαλίδα που έχει ένα πράγμα σαν μοιράζ. Πώς να του κάνω σαμποτάζ? Άλλη πουλό, μια λίγη αυτή. Ακούστε με καλές μου. Το παν σε κάθε άνθρωπο, ξέρετε τι είναι? Τι? Το πορτοφόλι. Και σε γυναίκες σαν και εμάς τι σκατά είναι, ξέρετε? Τι? Η άσπρη κόλλη. Τούτο είναι το όπλο μας, να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί πραμάτια του αρσενικού, το πράγμα του μονάχα. Κι αν χάσει, πέστε μου κι αυτό. Μετά τι θα έχει τάχα? Άλλο η πράξη, κούκλα μου, κι άλλο η θεωρία. Μα. Καλόγρια θα πήγαινα να σώσω την ψυχή μου, μα δεν με αφήνει το λιολιό που έχω στο βρακί μου. Λιολιό δεν έχω κομωρί, τι έχω σαν λιγκάρι. Κι άντρα τον εξπερμίωνα με πρώτο ματζαφλάρι. Κι αν με τη βία μας ρίξουν οι άντρες στο κρεβάτι, με τα ποδάρια ανοιχτά και μας φωνάξουν φάτι. Ευθύστε να τα κλείσουμε, λες κι είμαστε παρθένες. Εμάς τώρα δεν κλείνουνε, γιατί είμαστε ανοιγμένες. Και δε μου λες αν κάνουνε και εκείνη απεργία. Χέρι μου πρώτε μέρο όταν θα γράψεις ιστορία. Στα αυτά τους αν μας γράψουνε για να κερδίσουν νίκες. Καλέ στους άντρες τα αυτά, Άντωνε. Σε εμάς στη σωθήκε. Α, το βρήκα τι θα κάνω εγώ. Από όλη την ημέρα. Ούτε που θα τον ακουμπώ μια ώρα κάθε μέρα. Κι ύστερα άλλες 23 θα τον κρατώ βαθιά μου. Για να θυμάται τι έχασε μια ώρα μακριά μου. Πω, ποθυσία φοβερή του έρωτα ημενάδα. Τι να σου πω, κοπέλα μου, εσύ είσαι προκτοχαράδρα.
Αυτό που θέλω να πω εγώ δίνει άλλες διαστάσεις. Προτείνω να απεργήσουμε απορισμένες τάσεις. Δεν το κατάλαβα αυτό, για κάτω πενταράκια. Να, σιρταρτόκα, φασοτόκα, μια μην ξανακάνει. Και όχι το ένα πόδι στο χαλί και το άλλο στο ταβάνι. Και μη διανοηθεί καμιά το 69. Αν θέλουνε μονάχοι τους, σας καλούν το 9. Ω, ήρα μου που ρογκόμενα την τούτα που ακούω. Αν δεν με ακούσετε τρελές, τον κόδο να σας κρούω. Γλου, 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 γλου. Αχ, ποιος είναι αυτός ο ιερός? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ο Μαστοράκης με μαλλιά. Καλέ, κορίτσια, για κοιτάξτε το χούφταλο ετούτο. Είναι στα αλήθεια ο Πέσσαν, μωρέ, ή μήπως κανένας άλλος? Είναι στα αλήθεια ο Παπανδρέος. Πηδιχταράς μεγάλο. Καλέ, κοιτάτε πως το φίδιασε και τι χλωμό έχει χρώμα. Στο στόμα το ποιος έβαλε ποφτό πολύ και πιώμα. Στο τέλος έτσι θα τον δεις να καταντάει λιώμα. Αφήσετε τα φοιτητά. Αφήσετε τα φοιτητά. Προτείνω μια υπέρβαση να κάνουμε στους άντρες. Και μην τυχόν και εδώ καμιά να τρίβεται σε μάντρες. Μα τι λοιπόν να κάνουμε, γλυκιά μου, λέει στράτη. Ακούτε με να σας πω να μαθαίνετε. Η κάθε μια στο σπίτι τους να πάει αφράτη αφράτη. Και πάνω στον άκλυντρο να κάτσει αεράτη. Και αφού βαφτήκε στολιστή αποτρίχωση να κάνει στο μέρος κείνο το γνωστό. Αρώματα να βάνει. Και όταν γυρίσει ο άντρας της και θέλει καβαλίκες, συνάμενη κουνάμενη, να του γεμίσει γλύκες. Και όταν εκείνο από το βρακί το πράγμα του εξέγει, εκείνη να αποτραβηχτεί. Γιατί? Γιατί? Δεν καταλαβαίνετε. Γιατί κλάνει το γατί. Το management για να έχει, ρε! Με μια φωνή, με ένα βρακί, είμαστε όλες μαζί σου. Ήρθε η Ελλάδα να σωθεί με αυτή την άποψή σου. Όρκο όμως επιβάλλεται να δώσουμε και όλες. Γιατί οι γυναίκες σε αυτά είμαστε βλαμενιόλες. Φέρτε μια στάμνα με κρασί και κάντε μου παρέα. Για μένα ψέση επαφή ήταν η τελευταία. Πίνοντας, ορκιστείτε μου πως δεν θα επιδειχτείτε. Πιείτε ταρτάνες μου κρασί, πιέτε και ξαναπιείτε γλου, 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 γλου κρασί, γλου κρασί μπουτάρι, γιατί τα έχουμε πάρει. Γλου, γλου μπουτάρι. Κρασί καλό. Αχ, πώς περάσει έτσι ένας μήνας στέρησης, όπως γραφική ταμπέλα που κρατάει η θεία κούλα η ξέπλεκη. Τι το ήθελα και ορκίστηκα. Αρχίζει και μου λείπει. Μόνο που το φαντάζομαι και αυτό που φέρνει λύπη. Κλεονίκη, κοίτα το παιδί που έρχεται εδώ, παιδί μου. Δεν είσαι εσύ. Ο Δία, τι ταράκουλο. Ο ιδίωμας ο Αράπης με το ερυθροκέφαλο το πράγμα της αγάπης. Δεν πάω απόψε μέγαρο, θα μείνω με τον πέδαρο. Ο Δία, αχ, κάνε με έναν τέξο. Όταν ο νέος τούτος δω θα την βγάλει έξω. Μην τη βγάλεις, δεν θα αντέξω. Αχ, ναι μου. Αχ, ορμάτε μου, Νταρία. Αχ, το χούφτωσες. Αχ, λυσίστηρα ότι χάνομαι. Τον όρκο μου πετάω. Τον έγκαυλο ιδίο πας να βλέπω σπαρταράω. Λυσίστρατη. Σ' ακούω. Η αποχή που είπαμε είναι καταδικασμένη. Το νιώθω. Από του όρκου το κρασί εγώ είμαι ζαλισμένη. Γι' αυτό και εγώ προτείνω να αναβάλουμε λίγο την απεργία για αύριο ή για μεθαύριο ή για καμιά αργία. Δεν χάθηκε ο αγώνας μας για λίγους μήνες μόνο. Εμπρός όλες να κάτσουμε στο αντρούλι μας το Mega Channel. Του αγοριού απέναντι μ' αρέσει να το βλέπω. Στο μπανιό όταν μπλένεται, αγπαίνεται και όταν το στεγνώνει. Τα πολλά στεγνώματα να του έρχονται σηκώματα. Να βγαίνει στη βεράντα του, στο μιλιονά τα πλώνει. Έχει πράγμα απέναντι, σκύψε και δε στο διάκυρα. Γράει κόσιμο έχει. Είναι ραφλή για πιάσε τον, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. Όρθον πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σκισμένες. Πόσο έχει, μόνο φράγκα 7 αφού το θέλει σπάρτο. Τον Βασίλειο κάρφωσε με αυτό τη δόνα τζούλια. Που κοντά τόνιο μια βραδιά το δυστυχό αδερφό του. Κι αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω. Φοβάμαι μη καμιά φορά το χώσω στον εαυτό μου. Ραβαλιόν,
Τραβάτον και μη σε νοιάζει. Τραβάτον, τραβάτον γιατί σκουριάζει. Τραβάτον και μη σε μέλη. Μου δείξε το μες στο μέλι. Παίζε τον πρωί και βράδυ. Και στο φως και στο σκοτάδι. Θέλω τα όπα του, θέλω τα άλλα του, θέλω τα ίδια του, θέλω πολύ. Θέλω τα τέτοια του, θέλω τα κίνα του, θέλω τα ωραία του βράδυ πρωί. Θέλω τον φίλο του, θέλω τον άγνωστο, τον συναρέτο του και τον γνωστό. Θέλω το ζώη του και τις παρέες του, θέλω και όλο του το συγγενό. Πες με ένα κόκκινα πουλιό κάθε νύχτα. Στον ύπνο μ' έρχονται αγάπη που συγγυνά. Συγγνώμη αν στο έκανα στη ρίχτρα. Μα θέλω να τον δω και πιο ψηλά. Πόσο ψηλά. 38 και 8, 39 και 9, 40 παρακάτι αγάπη μου συνέχισε. Δώδεκα κι ούτε ένα επιφώνημα. Πώς να ουρλιάξω, Θεέ μου, δια τι να πω. Δυο μέτρα άντρας με τσουτσούνι παιδικό. Δώδεκα με πηγαίνει το παράπονο. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Κι ας έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Του αγάπη είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη, η μακρύτερη. Του δικού μας του αγάπη είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη, η μακρύτερη. Τι πέδαρος ήταν αυτός που βγήκε, τι πέδαρος. Να ήταν κι άντρας. Είναι κάποιες ιστορίες που θαύτηκαν στη σκιά. Κατά δικά μου. Και σκάβει με τα χεράκια τσι. Σκάβει με τα χεράκια τσι. Τα νύχω ποδαράκια τσι. Τα νύχω ποδαράκια τσι. Δεν έχει τσουκρανούλα. Δεν έχει τσουκρανούλα. Μήτε κουβαδίκο. Μήτε κουβαδίκο. Μοναχούλα σκάβει. Μοναχούλα σκάβει. Κάνει τα βουλάκια τσι. Κάνει τα βουλάκια τσι. Και πάνε οι άνθρωποι. Πάνε οι άνθρωποι. Οι παλιοί άνθρωποι. Οι παλιοί άνθρωποι. Και τρώνε τα αυγά τον. Τρώνε τα αυγά τον. Και δεν θα βγούνε. Και δεν θα βγούνε. Καινούρια καρετάκια, καρετάκια. Καινούρια καρετάκια, καρετάκια. Σώστε τη χελώνα, καρέτα, καρέτα. Σώστε τη χελώνα. Το τρίο Τζουσμπουργκερ. Τα κρεατοφάγα. Και τώρα, μέχρι να αρχίσει το γραφτικό μας πρόγραμμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, να σας παίξω ένα έργο, ένα πρελούδιο σε φάει Ελάσσονα. Ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ τον Πούλο. Παρακαλώ. Να πω δύο λόγια για το έργο. Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Καταρχήν είναι συμβολικό. Το πρώτο μέρος μιλάει για την ανθρωπότητα απριόρι. Μην γελάτε στο απριόρι, δεν είναι επώνυμο. Και το δεύτερο μέρος πως ένας εκολαπτώμενος επαγγελματίας, άνθρωπος, καλλιτέχνης ή ό,τι άλλο, προκειμένου να αναδυθεί μερικές φορές, χρειάζεται να περάσει από κάποια κυκλώματα. Επαναλαμβάνω, το έργο είναι σοβαρό και συμβολικό. Μη γελάτε. Oh.
Γελάει αμόρφωτη, γελάει. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να μας πάρει σε σοβαρά. Δεν πάτε στο διάολο, άσχετη. Επιτρέψτε μου τότε να σταματήσω αυτό, να σας πω μερικά πράγματα που έχω σκεφτεί ο ίδιος και θεωρώ πως είναι σοφιστίες. Οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια ήταν τελείως διαφορετικοί από τους σημερινούς, γιατί οι παλαιοί άνθρωποι ζούσαν σ' άλλα χρόνια. Ενώ οι σημερινοί ζουνε σήμερα. Αποφεύγοντας συνειδητά το τώρα. Πώς μου έρχονται αυτά. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ενώ οι παλιοί άνθρωποι δεν ξέρανε τι κάνουμε εμείς τώρα, εμείς γνωριζόμαστε τι κάνανε οι παλιοί. Αντιλαμβανόμαστε ένταμαν. Δικό μου αυτό. Το παν είναι φιλία. Δικό μου. Όμοι το γελάτε γιατί υπάρχουν άλλοι που λένε το παν είναι βούτυρο. Αυτά είναι, τα έχουμε πει εμείς για τη φιλία πρώτη. Πρέπει να τα καταθέσουμε στη τετραδιοθήκη, βιβλιοθήκη. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλούς και κακοί. Οι καλούς οχριούντασταν. Δεν ετελευθερούντασταν, προστάντασταν. Δεν προστάντασταν. Οι κακοί πάει καλά. Αλλά οι κακοί προκειμένου γαμικουντέστανταν, εφευρισκούντες στροπάσταν, σατενιντέστανταν. Το πάνε η φιλία. Δικό μου. Θα μου πείτε και τα κογκόβια μας φίλοι είναι, αλλά μα τρέχουμε το ένα χτυπάει τ' άλλο. Οι άντρες με καταλαβαίνουν. Και οι γυναίκες με εμπειρίες. Δούλος, φέρ' τα όργανα να παίξουμε. Δούλος. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με τους θόγκους της μουσικής και είμαστε ακόμα στο πρώτο μέρος του έργου. Μην γελάτε, αυτό είδε ο Κορκόλης και έγραψε τη λατέρνα.
κουράστηκα. Το δεύτερο μέρος του έργου, ο εκολαπτώμενος, έλεγα. Τώρα θα δείτε το πραγματικό συμβολισμό του έργου. Το κεφάλι ψηλά, η ζωή σε αγαπά. Μη γελάτε, αυτά είναι τα εμπόδια. Συμβολικό είπαμε το έργο. Αύριο το δεύτερο μάθημα, φέρε και την αδερφή σου. Το έργο συνεχίζεται. Η αγάπη που τη είχε ήταν ένα μαγωτή.
Παίζατε εξάγωμη για να ξαναφέρω και πίσω στις εισαγωγής μετά, κατάλαβα. Ωραία, γιατί θα έρθει τόσο ακριβά. Ρε μάνα μου, το ίδιο να φας ένα πορτοκάλι να το κόψεις απευθείας από το δέντρο για να το φας και το ίδιο να είναι θαμμένο που για τη σκουρίλα. Ε, καλύτερα. Ουσιακό κομμάτι, αντίκα. Ρε παιδάκι μου, μετά έχουμε έξοδα ταφής, μετά έχουμε έξοδα εκταφής. Ε, στην τράπεζα να τα βάζαμε. Ξέρεις τι τόπο θα πιάναμε. Έλα, και εσύ τι τόπο θα πιάνετε. Μανταρίνια. Επαυτοφόρο. Καλά είναι, καλά. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κακαουνά... Ήρθε ο Κακαουνάκης. Ο Κακαουνάκης. Άλλος Νίκος. Ο Κακαουνάκης. Ωραία, με... μεγάλε. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Ναι, ναι. Θα πάρουμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Έγινε, άντε. Γεια, 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 γεια. Μεγάλη μας χαρά. Ο άνθρωπος που με έκανε την πρώτη συνέντευξη στη ζωή μου. Όχι μόνο αυτό, δεν τον ήξερα καθόλου. Πήγα το 1974, μας κόψανε το Βάρναλι. Ναι. Και σου λέω, Νίκο, βοήθησέ με, μας κόψανε στην ΕΡΤ ο Βάρναλι. Ναι. Και διαβάζω την άλλη μέρα στα νέα. Ναι. Και εγώ πήρα πόντους απάνω γιατί έλεγε, έγραφες εσύ. Η ΕΡΤ λογοκρίνει Βάρναλι Παύλα Ζουγανέλη. Και λέω, αυτό, πω, με βάλες δίπλα. Από τότε, ε. Από τότε. Μα δεν είναι, για πέρα. Και καλά λέει. Αυτή είναι η περούχα που μπορεί να σου κάνει. Αλλά θέλει και τεχνική το. Δηλαδή. Απλά κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Αυτή. Όχι, δεν είναι. Ναι, ναι. Κι όμως, κι όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει χρώμα στα γένια. Ναι. Αλλά έτσι αλλάζει. Έτσι. Ο μυστικό σα, δηλαδή, έτσι πρέπει να κάνει. Τίποτα. Παναγία μου. Τα γένια, έτσι. Και εσύ. Θέλει γυαλιά. Και εσύ. Εγώ εντάξει. Για πάρε και εσύ. Αλλάζουμε εκπεπιθήσεω. Ναι. Να βάλω. Ναι, ρώτησε και ρώτησε και να αλλάζουμε περούκα. Ναι, εντάξει, κάτσε. Φαλάκρα, έχεις περούκα. Έχω, έχω, ναι. Δώσε μου μια τέτοια αυτή, ναι. Και εσύ με μαλλί. Τη φοράει ο Μπουλάς. Να, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Και να, να, και γυαλιά που με... Τα δικά μου. Θεατρικά γυαλιά. Θα κάνεις το Ζουγανέλη. Όχι, όχι. Όχι, το... Καλά, πω, πω. Μη σου πω ότι είσαι καλύτερος. Ναι. Μη σου πω ότι είσαι καλύτερος. Εγώ τι να βάλω, να βάλω, να. Να βάλω αυτή του μαέστρου. Α, αυτή είναι... Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, κράτησε το πολύ. Θα παρακαλούσα σε αυτή την μουσική επικοινωνία μη γελάτε, γιατί και εμείς προσπαθούμε. Θα επιτρέψω πίσω από την πλάτη μου να συμβούνε πράγματα που διακοπεύουν. Ειδικά, σας παρακαλώ θέμα, γελάτε μας τα μήτρα μας. Είναι ντροπή. Γελάτε. Εγώ λυπάμαι. Γελάτε λες και είμαι και θα σας παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη. Σας παρακαλώ. Μα δεν βλέπω όμως. Όχι, τα γυαλιά είναι ξάμια. Απλώς δεν είναι καθαρά. Δεν βλέπεις λόγω δικιά σου, δικό σου προβλήματος. Ε, βέβαια. Το γυαλί δεν έχει. Από την τηλεόραση λείπεις. Ναι. Σου λείπει τηλεόραση ένα. Συνειδητά. Ε? Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση. Ναι. Την αγαπώ γιατί την αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Και επειδή ο κόσμος που την αγαπάει είναι ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να διασκεδάσει έξω. Ναι. Ό,τι κάνω, προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται πιο υπεύθυνα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να προδώσω κάποιους ανθρώπους που ξέρω ότι εμάς μας τιμούν με πολλές υποστάσεις. Και με την τιμή ότι μας επιλέγει για να μας δει. Ναι. Και με την τιμή του οβολού στο θέατρο και έμεσα μέσα από την τηλεόραση. Ναι. Γιατί τα κασέα μας, ο κόσμος μας τα δίνει. Ναι. Ότι μας πληρώνουν τα κανάλια είναι... Υπάρχουν όμως και μερικοί που λένε ότι ξέρεις, εγώ μ' αρέσει να απευθύνομαι σε 200 και όχι σε ένα εκατομμύριο όχι, κόσμο. Είναι μύθος. Είναι μύθος, μύθος είναι. Όχι, όχι. Για μένα... Τις είναι απόψεις Βέλτσου δηλαδή. Νομίζω ότι ο Βέλτσος έχει ωραίες απόψεις. Ναι. Καλός είναι να υπάρχει ο Βέλτσος. Ωραία... Αυτό στο θέατρο θα είχε πέρασει ήδη καλύτερο στην τηλεόραση. Που έχει... Ο Βέλτσος, ναι. Ο Βέλτσος στο θέατρο θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, ε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Γιατί θα... Συνεπώς εσύ δεν έχεις πρόβλημα με το μέσο. Το μέσο το φτιάχνει κανένας. Το μέσο το φτιάχνει και να πούμε και κάτι, το έχω ξαναπεί βέβαια. Δεν πρέπει να έχει μέσον, πρέπει να έχει ικανότητες όμως. Πρέπει να έχει ικανότητες βέβαια. Ναι, διότι με μέσον, το μέσο... Δεν γίνεται τίποτα. Δεν αρχεί ένα μέσο να σε βοηθήσει να βγεις, ναι. Αλλά αν δεν υπάρχει ψυχικό μέσον, ναι. Δεν υπάρχει διάθεση για να επικοινωνήσεις με αλήθεια, ναι. Και αγάπη, ο καθένας από τη δικιά του τη σκοπιά, είτε είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης, αθλητικός, ναι. Γράφος κλπ, δεν, ναι. Περνάει τίποτα.
Τώρα, γιατί μου είπες στην αρχή ότι αναγκαστικά, δηλαδή δεν είναι επιλογή στο θέατρο. Ναι, το θέατρο είναι. Όχι, γιατί αναγκαστικά πέσεις από την τηλεόραση. Να σου πω γιατί κάπου αισθάνθηκα κουρασμένος. Έκανα είναι κουραστικό, δεν το πιστεύει κανένας. Και κουραστικό και κουρέστηκα κάπου. Ναι. Θέλω να κάνουμε κάτι καινούργιο, ετοιμάζουμε κάτι. Ναι, εδώ ο τηλεθεατής κουράζεται να κάνει ζάμπι και δεν θα κουραστεί αυτός που κάνει. Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ κουραστικό. Πολύ και, κουραστικό. Ναι, και κάνω τηλεόραση από το 83 συνέχεια. Οπότε θα ήθελα λίγο να έχω μία. Δεν σε έχει βαρεθεί όμως ο κόσμος. Γιατί δεν λέει. Γιατί μου πάνε εμένα ότι κακαονάκι βγαίνεις κάθε μέρα να σε ξεράσει ο κόσμος. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξερνάει αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα ενδεχομένως. Ξερνάει τη φιλολογία του καθένα που βγαίνει. Με τι ασχολείται. Με τι ασχολείται. Με τι ασχολείται. Ναι. Εγώ πιστεύω αν είσαι ειλικρινής ο κόσμος έχει, έχει την, το κριτήριο να τα πει. Το πρώτο σε εργαλείο εσένα. Ναι, να το βγάλω κι εγώ. Δώσε μου μαλλί μου. Κρυώνω. Ναι, ναι, να σου δώσω. Κρυώνω, βέβαια. Αμέσως. Να σου δώσω άλλη. Να αλλάξουμε. Ναι, είναι ψηλό νέγρου. Αυτό είναι. Λοιπόν. Όχι, δεν θέλω αυτή. Θέλω αυτή το μαλλί. Α, το πολύ. Το πολύ. Το πολύ. Θα σε θυμάμαι με μαλλιά πολλά, έχει υπόψη σου. Μην κοιτάς που ο κόσμος σε βλέπει έτσι. Και εσύ. Και εσύ είχες. Και εγώ, και είχα πολλά μαλλιά, βέβαια. Σκέφτεται καλά, αγούρκα! Τούρα, δεν πέφτουνε με τίποτα. Όχι, κάνετε! 500 τα μεγάλα, 300 τα μεσαία και 100 τα τσουτσουνέκια. Τούρα σου λέει, κυρία μου, τα κούρια. Εάν εσύ τώρα δεν ξέρεις να πήγες ο τίπερ, τι να σου πω. Καλά, παίρνω αυτό. Το μικρό διάζει, δεν το άντρεξε. Απίστευτο, μένει και κάτι να βάλουμε στην τράπεζα. Καλή, πόσα βγάζει ο άντρας σου? 150.000. Με 150.000 το μήνα μένει και κάτι να βάλετε στην τράπεζα. Περίεργο. Το μήνα. 150.000 την ημέρα βγάζει. Η πολιτική εξακολουθεί να είναι και στο θέατρο το ψωμί σου, το πρώτο σου, όχι, το έργα. Ποιο? Όχι, δεν ασχολούμαστε καθόλου. Δεν γελάει ο κόσμος πλέον. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Ναι. Δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί. Με τους πολιτικούς όμως? Ούτε με τους πολιτικούς. Ναι. Ασχολούμαστε ως εξής. Την εφαρμογή της πολιτικής στην κοινωνία. Μας απασχολεί πάρα πολύ η κοινωνία. Δηλαδή, πώς εφαρμόζεται η πολιτική στην κοινωνία. Ασχολούμαστε με τον πολιτικό. Ναι. Που έχουμε ένα νούμερο που πουλάει. Δηλαδή, εμένα ο Μητσοτάκης μου λείπει. Εσένα δεν σου λείπει? Ο Μητσοτάκης από πού? Από το. Τη σάτυρά σου. Όχι, όχι. Δεν μου λείπει. Δηλαδή, αν πετάξεις μια τάκα εδώ απόψε, ας πούμε, στο θέατρο. Για το Μητσοτάκη. Για το Μητσοτάκη, θα είναι. Θα κομμάρα, θα κρυώσει. Ναι, ναι, πιστεύω, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες άξιοι που κάνουν σάτυρες τέτοιες και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Μάλιστα. Και ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με τις προσωπικότητες των πολιτικών. Ασχολήθηκα με αυτά που, έχουν, με αυτά που κάνουν. Ούτε με τις αθλειότητες. Ούτε με τις αθλειότητες. Τι κάνουμε, να σου πω. Αρχίζουμε, ξέρω εγώ, με μια τοποθέτηση. Εδώ πέρα είναι ένα musical, ένα βασίζεται στη μουσική. Χωρίς να είναι αυτό σκοπό. Και έναν ομπούσουλα, όπως ας πούμε στα σπίτια. Τα κείμενα ποιο τα έχει γράψει? Εγώ μαζί με τον Μιχάλη τον Άρθη. Ναι. Και την προστίκη του Σάκη του Πουλά σε επίπεδο ιδεών. Ο Σάκης είναι, έχει, λέει, πες αυτό, κάνει εκεί. Ναι. Και βέβαια βοηθάνε όλοι. Όλοι. Ο Κώστας Τσάκωνας, βάλε ατάκες, η Σιδώρα. Όλος ο Δίασος βοήθησε. Κάνουμε ένα νούμερο, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός που πουλάει την ψυχή του στο διάλογο για να μπορεί να ανέβει. Και την πουλάει, την αγοράζει ο διάλογος και πράγματι ανεβαίνει. Κάνουμε... Δεν λες όμως ποιος πολιτικός είναι. Ναι, εδώ έχουμε δώσει ένα όνομα, Αριστίδης Δεγαμής. Ναι. Ναι, έτσι το κάνουμε και μέσα από αυτή την... μέσα από αυτό το χαρακτηρισμό παίρνουμε και θέση απέναντι στους πολιτικούς. Πριν από λίγο, σας άκουσα πολύ καθαρά να λέτε, μέχρι και την ψυχή μου στο θεάρα θα πουλήσω, όχι να ανέβω εκεί, είστε πολύ καιρός για την εποχή που αγοράζω. Όταν λέμε πουλάω, πουλάει, δεν πουλάει. Ναι, δεν πουλάει, πώς δεν πουλάει. Δεν πουλάς, Αριστίδη, δεν πουλάς. Και μετά την ψυχή θα έχω. Ναι, ναι, λες και αυτή που έχεις την χρησιμοποίηση και καθόλου. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν είστε ο βουλευτής Αθηνών Αριστίδης Δεγανής? Δεν γνωρίζετε, μάλιστα εγώ. Έχω μια πορεία, κύριε Δεγανή. Εάν εσείς λέγεστε Δεγανής, τότε οι προγονείς σας πώς λέγονται? Δεγαμιούνται! Παίρνουμε θέση απέναντι στις τηλεγνωριμίες που σου είπα. Ναι. Που πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πνευματικά καθυστερημένος μπορεί να απευθυνθεί για να. Ή παιδάκια, γι' αυτό και οι λογαριασμοί. Καλά, τα παιδάκια το αντιλαμβάνομαι σε ένα βαθμό, γιατί υπάρχει το ένστικτο που οδηγεί. Ναι. Αλλά εδώ από μια προσωπική. Στην γνωριμία με το. Βέβαια, σε μια προσωπική έρευνα που έκανα. Αναζητήσει. Ναι, είδα ότι δεν είναι τα παιδάκια. Είμαι άρρωστος. Τι βρίσκω με τη δουλειά μου. Εγώ με τη δικιά
Θα σε περιποιηθώ. Εμένα. Όπου περιποιήσεις. Θα σε εξετάσω. Κάτσε, σε πάρω τηλέφωνο, μη σε πάρει κανένας άλλος. Περιμένει. Όπου, τι παιδί είσαι εσύ. Θα γίνω αρρωστός τώρα. Όπου, κοίτα παιδί, παιδιά. Όπου, τι παιδί είσαι. Ρε, θα τρώει ένα πανά, ρε. Κάτσε, τι πάρω εγώ τώρα πρώτος. Θα πάθει πλάκα αυτή. 0-0-6-1-1-0-0-4-6-1-7. Πάθει πλάκα μου, παιδί. Μόνο που δεν έβγαινα παιδί, άρε γάμα σήμερα. Γιατί δεν είναι. Αν θέλει και τρία. Τρία. Σύλλογο. Ναι, ναι. Αν δεν θέλω τώρα, δεν θέλω. Πολύ ωραία. Α, και βλέπω, μοιάζομαι σε κάτι, ε. Κοίταξε, δηλαδή, με την πολύ, αλλά εκεί προέχω, διότι τις είχα φορέσει πριν από σένα. Και εγώ τις είχα φορέσει πριν εγώ στην τηλεόραση. Πριν από μένα. Αλλά εσύ δεν έχεις κοιλιά όμως. Εγώ έχω. Όχι, και τι έπεται, πρέπει να έχω κοιλιά, αλλά δηλαδή. Συνήθως. Έχω λίγη. Έχει λίγη. Ήμουνα και μικρότερο. Πρέπει να έχεις και στομάχι μετά. Επειδή ξέρεις τι, επειδή δεν άλλαλω συχνά ρούχα, ναι. Αλλά άλλο τυράτες, έχω 30 ζευγάρια. Ο Τσάκωνας τι κάνει, ο Τσάκωνας κάνει έναν κατάδικο, κάνει έναν κατάδικο ο οποίος... Παίρνει άδεια αυτός, βγαίνει μέσα. Ναι βεβαίως, γίνεται αυτή η σάτυρα. Κάνει έναν κατάδικο ο οποίος είναι φίλος κάποιου υπουργού και έχει ειδική συμπεριφορά. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα το φτάνουμε στα άκρα. Δηλαδή μέχρι που ο διευθυντής των φυλακών τον πάει και κατουράει κιόλας. Δηλαδή το φτάνουμε στα άκρα. Δείχνουμε ανάγλυφα στον κόσμο πώς είναι δυνατόν ένας που είχε έναν φίλο, ένα μεγάλο φίλο άνωθεν, μπορεί να φτάσει ένα διευθυντή. Δεν έχει καμία σχέση ο Τσάκωνας με τον Κοσκοτά. Όχι, όχι. Ούτε με την περίπτωση. Όχι, όχι, γενικά με όλο αυτό το. Με τον οποιοδήποτε φυλακισμένο. Ναι, ναι, ναι. Κόφτη πλάκα, ρε, έτσι είναι εγώ, αφού δεν ξέρεις του λόγου ποιος είναι μπροστά σε μένα, θα το πάσα είναι. Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, ξέρετε ποιος είναι αυτός. Είναι άνθρωπος του υπουργού. Έχουμε ένα νούμερο δύο φίλων που έχουν είναι της γενιάς του Πολυτεχνείου, της δικιάς μας γενιάς, που προσπαθούμε μέσα από αυτή την ιστορία να δούμε τι σώθηκε και τι δεν σώθηκε, τι χάθηκε και τι δεν χάθηκε. Μες. Οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν έτσι και φτάνουμε εν κατακλείδη σε ένα τραγούδι που προτρέπει στην αγάπη και στην ενότητα των ιδεολογικών. Και έντονα χρόνια έτσι υπήρχε ζωή, παλμούς, κάτι. Δεν ήταν εξελέγμα σαν τώρα. Μετά αντιφασιστικοί αγώνες, μάσα κατάληψη της νομικής, Πολυτεχνείο. Μόνο που εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο και εσύ στο τάγκ. Ναι, γιατί για μου εγώ ήθελα να είμαι στο τάγκ. Φαντάρωσε το βρε Γιάννη τι να έκανε. Ας μην πήγαινε, σας το παίζε στρουβά, ξέρω εγώ τότε. Άκουγα εσάς από μέσα του τραγουδάρα τον εθνικό ύμνο και τραγουδάρα και εγώ μαζί σας. Και μου γίνει τρίχα κάγκελο. Γι' αυτό έρχεσαι στο κάγκελο. Συγγνώμη Γιάννη μου, συγγνώμη, δεν ήμουν εγώ σε αυτό το τάγκ, έτσι. Δεν κάναμε τη χάρη. Αλλά τη μεταπολίτευση την κρατήσαμε παρέα, ε. Πανηγύρι ήταν αυτό, ρε μεγάλε. Κατάρτιση. Πρόσεχε και τώρα σε τραβάει η γυναίκα στο τιμή. Εμένα με τραβάει. Δεν σε τραβάει. Όχι. Εγώ τι πάνω κάνω και την πατάω, ρε. Λέει αγαπητοί εδώ τα δραυλικά με το Μιχαλάκι μου φώναξα. Ναι. Κάνουμε ένα νούμερο επίσης που θέλουμε να καυτηριάσουμε αυτή την αφελή, την επιφανειακή, την επιδερμική σχέση των καλλιτεχνών, ας πούμε, μέσα από τα βίντεο κλιπ, τα τραγούδια που γίνονται σουξέ, με τους σκηνοθέτες που, ας πούμε, μια στιγμή στην άλλη χρήζονται σκηνοθέτες γιατί κάνουν βίντεο κλιπ με αυθαίρετο μοντάζ κλπ. Ναι. Και έχουμε δέσει, έχουμε ένα ευτελούς επέδο τραγούδι, ας πούμε, ναι. Το πιπίλαμε, πιπίλαμε και αυτά, ναι. Που γίνεται σε πολλά τα πρωί. Πιάστολα! Να το πωρείς.
ξέρεις. Αυτά είναι για κανένα κίνημα, για καμιά κατάληψη αεροδρομίου. Για τέτοια πράγματα δεν κάνω. Για να μπορώ να σε βοηθήσω, να μου πεις κάτι πιο ερωτικό, κάτι πιο έτσι ερωτικό, να μπορώ να σε χώσω σε κανένα φαγάτικο μέσα. Να πω ένα πανταζίδικο. Όχι πατσατζίδικο, αγάπη, φαγάτικο, πολυτελεία. Πανταζίδικο. Του πανταζί. Του πανταζί. Του πανταζί. Του πανταζί. Ζή. Πάντα. Πέτω. Ζή. Αντοχώ. Είναι ο σκηνοθέτης που το σκηνοθετεί, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο σκηνοθέτης στους κατώτερους τεχνικούς, τους χτυπάει κλπ. Γίνονται διάφορα και το ψώνιο που έρχεται εκεί, βλέπω, ο Σάκης το κάνει. Όπως έκανε η Βουλιουκλάκη με το τσιγάρο. Χειρότερα ακόμα. Χειρότερα πράγματα ακόμα. Εδώ ρε, τα παραπέτα χαμηλά. Θα φωτίσεις τις πλάτες, δεν είναι κόλλος, το καταλαβαίνεις. Εσύ τι κάνεις. Πού κοιτάς και εσύ, κοιτάς γιατί είναι παιδάκι μου. Είναι τα χείλη, δηλαδή τόσο καιρό. Δηλαδή, εγώ τι φταίω, τι να κάνω, ρε. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω και τόσο άρχισε να συζητάς, δεν καταλαβαίνετε την δρόμη και εγώ πονάω. Προσεκτικό. Δεν καταλαβαίνεις τη στεναχώρια που τραβάω. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό που έρχομαι εγώ. Εδώ έχουμε αποτυπώσει κάποιες σκηνές της καθημερινής ζωής, τις έχουμε περάσει από τα φίλτρα μας και τις δίνουμε με έναν τρόπο σατυρικό οπωσδήποτε. Υπάρχει πάντα το στοιχείο του αυτοσαρκασμού που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζει και αυτή την ομάδα. Η οποία υπάρχει. Γελάει ο κόσμος, έχει όρεξη να γελάσει ή τον έχουν πλακώσει τα προβλήματα. Κατουργέται στο γέλιο. Μα ακριβώς επειδή τον έχουν πλακώσει τα προβλήματα. Ναι. Εκτόνωση. Ναι. Αλλά με την καλή έννοια. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος έχει ένα, ξέρεις, ένα κριτήριο πολύ. Βομολογίες και τέτοια. Όχι, ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα δηλαδή πράγματα. Σε σχέση με το πώς μιλάμε στη ζωή μας, ναι. Εδώ είμαστε παρθένες. Πάντα στο παρθένες. Το είχατε παρα. Πολύ κάνει τελευταίο καιρό με τις βομολογίες, λέει. Κοίταξε. Μη λέμε ονόματα, αλλά. Όχι, ο Γιαννάκης. Όχι ο Ζγαλέλης. Ο Γιάννης με μέτρο χρησιμοποιεί κάποια πράγματα. Ναι. Να κάνει κοψίμα. Ναι. Μου κόψει εμένα τα αυτά που λέω για να κάνει κοψίμα. Δεν ναι. Σφοράρει που τα όλα μπαίνει μέσα το λαμπατέρα, σφοράρει το φως. Δεν κόβεται, τίποτα δεν κόβεται. Είναι χωρίς κόψιμο. Ναι, ναι. Χωρίς κόψιμο, δηλαδή δεν είναι. Ναι, χωρίς μοντάζ. Χωρίς. Λοιπόν. Εδώ που λες είναι μια παράσταση που την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Γουστάρει. Γι' αυτό είμαστε και πρώτο θέατρο. Ναι. Λοιπόν, επειδή εδώ δεν μπορούμε να αλλάζουμε σκηνικό, ναι. Μπορούμε να αλλάζουμε περούκες. Τι περούκες. Αλλάξαμε εμείς. Ναι, εμείς βγαίνουμε σε ένα νούμερο CMA. Εσύ τι περούκα βάζεις. Έχω αυτή εδώ, εγώ τη φοβερή για την κοινότητα. Ναι, αλλά τον έχεις πριν. Έμα την περούκα μου. Πού είναι η περούκα μου. Την πετάξατε. Πίσω με ανάψε, πίσω σαν για την άλλη. Πρέπει να την άφησε. Α, πήρες την περούκα. Εγώ τι θα βάλω τώρα. Εγώ με τον Ζουγκανέλη γινόμαστε οι ίδιοι. Για να δω. Ο Γιάννης βάζει γένια βέβαια. Ναι, μου τα έδειξε. Στα έδειξε, βάζει γένια και προσπαθεί να γίνει μπουλάς. Αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι τόσο όμορφο σαν εμένα. Θα ήθελα να είναι η Βέτα που σου λέγα. Χαλασμένη μου γουνιά, να μεγάλε. Βέτα, ο Ναθαναήλ που δεν σου λέγα. Χαίρο πολύ. Εγώ θα δείξει. Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Εμείς είναι στο πέφτες. Περάσου. Ο γιος θα μείνουμε μωρί. Ήρθα λοιπόν. Με το παραπάνω. Με το παραπάνω θα εννοείται ότι είμαι εγώ οπωσδήποτε. Δεν μου λες που το ξάρεσες αυτό το καλαμένο κάποτο. Είναι καταπληκτική. Βλέπεις ένα βλέμμα που έχει. Καταπληκτικό, σταματάει κατσαρνέα στην γωνία. Με συγχωρείτε, ξεχάστηκα. Δεσποινής Βέτα, αυτά τα άνθη είναι VSA. Εδώ σου φέραμε Στεφάνη, γιατί δεν προλάβαμε, έκανε και στα νεκροταφεία. Δεν μου λες κάτι, στο Sky σε πληρώνουν καλά. Όχι. Πώς,
και νόμιζα ότι να παίρνε, έτσι μου πάνε. Όχι, απαλού τα παίρνω. Γιατί έχω ένα φίλο φοριακό και με ρώταγε για σένα, ξέρεις. Σοβαρά στο λέω. Και μου λέει θέλουμε να τον καλέσουμε για να δουλέψουμε τα βιβλία και τέτοια. Λέω το Κακαουνάκι είναι φίλο, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Σοβαρά στο λέω. Να, ποιο είναι. Ποιο φοριακό είναι να σου πω πόσα έχει κλέψει. Α, όχι, αυτό δεν έχει κλέψει. Ακόμα δεν έχει κλέψει, είναι νέο. Καλά, περιμένει, λέει θα κάνω μια μπάζα καλή και θα καθαρίσει. Δεν έχει κλέψει. Αφού δεν ζωνίζει, μωρή, α το διάλογο. Μωρή, α το διάλογο, μωρή. Ανώμαλη, τη πιάσκε τη ζαθόνη. Γιλότε, γιλοτάρε, όπω κάτι γιλοτάρε φρέγγω. Γέρα γιλοτάρε φρέσκε, γιλότε πάρε. Η δοκιμή επιτρέπεται. Πάρε τη δοκιμή, βέβαια. Μπορώ να δοκιμάσω αυτό και δεν το κορτσέ. Είμαι αναμένα στο δοκιμαστήριο. Μπράβο, με βοηθάει λίγο. Σε βοηθά στο βάλω, περίμενε. Όπα, προσοχή. Όπα, κάτσε. Μην αμολύσει καμία τρόπο από πίσω. Σε κάνε τρόπο, έλα. Σε φορά το στο κόμμα, σε φύλλα, ξέρω το κέρδι κόμμα. Πάντα! Πάντα αφού τους φιλώσουμε στο λιμάντα!